Πρέπει να τιμήσουμε τον ακροατή τον προηγούμενο. Ποιον από όλους? Α, εξής βγήκαν πολύ. Που έχει έθεσε το ερώτημα στο Χρήσταθο. Εντάξει, αυτά είναι. Ακούτε πάω 24 εδώ στον Λίμερο. Και αυτή λίγο ρε φίλοι και σκεφτάζουμε γιατί. Μετά από πολλές εβδομάδες ήρθε μια Δευτέρα κατά την οποία ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο έχασε. Έχασε. Αυτή είναι η είδηση της αγωνιστικής φίλε. Η είδηση της αγωνιστικής δεν ήταν ούτε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν ήταν ούτε η νίκη της ΣΑΚ με τον Πανιόνιο. Η είδηση είναι ότι έχασε ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι. Τι να κάνεις. Είναι μια παράξενη Δευτέρα. Πέρασαν 4 μήνες για να την βιώσουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Βεβαίως σε καθοριστικό σημείο του πρωταθλήματος. Βεβαίως σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένος αγωνιστικά. Εκτέθηκε σε αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ. Καλύτερος ο αντίπαλος ουσιαστικά. Του εξέθεσε, του. Καλύτερος του ξεμπρόσκεσε τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ, οι οποίες έπρεπε να φανούν, έπρεπε να είναι πιο έτσι χτυπητές. Δεν φάνηκαν σε προηγούμενα παιχνίδια, ίσως και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ έχασε δίκαια, κέρδισε ο Αστέρας δίκαια. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, φυσικά. Ποδόσφαιρο είναι. Ακόμα και να κερδίσει μπορούσε ο ΠΑΟΚ. Καλά, αν έμπαινε το 2-2. Ναι. Αλλά μπήκε ένα γκολ. Αλλά δεν μπορείς να μειώσεις την προσπάθεια του Αστέρα που πραγματικά, είπαμε, εξέθεσε τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Δύσκολο το κατάσταση στο πρωτάθλημα. Όχι βεβαίως τελειωμένη υπόθεση. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ούτε ο ΠΑΟΚ ήταν τελειωμένη υπόθεση. Και τα λέγαμε και στοιχηματικά με εκείνες τις αποδόσεις. Ούτε τώρα η ΑΕΚ είναι σίγουρη. Εγώ γελάω με αυτούς που λέγανε τόσο καιρό ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει στημένο πρωτάθλημα. Ναι. Και τώρα γυρνάνε και λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει το στημένο πρωτάθλημα. Αποφασίστε, βραγίδια, είναι στημένο ή δεν είναι. Αποφασίστε. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ. Είμαι σε μια φάση γιόγκα. Βλέπω, ξέρω εγώ, στο Facebook ο παδός άλλης ομάδας το γράφει αυτό. Τι να του γράψεις από κάτω. Να του γράψεις τι, για ποιόνα από το σώμα. Ο παδός πάντα μειώνει την επιτυχία του. Ο παδός θα πρέπει σιγά σιγά να μην παίζει με τα νεύρα μας όμως, γιατί και εμείς κρατάμε την ψυχραιμία μας τόσο καιρό. Ο παδός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο παδός και εμείς οπαδοί είμαστε. Μειώνουν την επιτυχία του αντιπάλου. Και εμείς οπαδοί είμαστε. Τώρα, αυτό αν λέγεται από επίσημους φορείς, αν λέγεται από προπονητές, από αντιπάλους, από δημοσιογράφους, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Εμείς οπαδοί είμαστε. Υποστηρίζουμε μια ομάδα. Δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι, δεν γεννηθήκαμε παρθενογέννηση. Ωραία. Είμαστε οπαδοί κι εμείς. Η βαθμολογία εξακολουθεί να είναι πολύπλοκη. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Σήμερα προφανώς είναι η μέρα για να ανακοινωθεί η απόφαση του πρωτοβάθμιου. Τη Σκολαρίκη. Δικαιοδοτικού οργάνου. Αυτό έχει γράψει νομική ιστορία μου. Όποιον έχω μιλήσει είναι σοκαρισμένος. Και όχι για δικηγόρο του ΠΑΟΚ, για γύρω-γύρω. Άρα έχουμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι ότι έγινε στα γήπεδα. Με τη νίκη της ΑΕΚ, την έρα του ΠΑΟΚ, την ισοπαλία στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα δικαστικά τα οποία από σήμερα και πάλι θα μας απασχολήσουν. Επειδή μου στον αέρα ο Ολυμπιακός έκανε φάση. Είχε δύο φάσεις με τον Μυραλάς στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και στο ξεκίνημα του δευτέρου. Δηλαδή δύο στιγμές, αλλά από εκεί πέρα και στο 11-11 και στο 11 εναντίον 10 ο Παναθηναϊκός φάνηκε καλύτερος ως ομάδα. Δεν είχε ποιότητα ο Παναθηναϊκός, δεν έχει πολύ ποιότητα, αλλά ως ομάδα ήταν καλύτερα στημένος. Από δικαιώματο ο Ολυμπιακός φυσικά είναι σε κάκιστη κατάσταση. Είναι, εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κερδίσει ούτε στο διπλό της προπόνησης. Και αποδείχθηκε γιατί δεν ήθελε να παίξει την προηγούμενη εβδομάδα. Προβάδισμα λοιπόν για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, χωρίς όμως να έχει τελειώσει το παραμικρό. Έχει αρκετά παιχνίδια ακόμα. Έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια ακόμα. Και πάω ΚΑΕΚ. Και ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ατρόμητος ΠΑΟΚ και οι ΑΕΚ αγώνες με ομάδες που καίγονται για την παραμονή. Κάθε Κυριακή υπάρχουν τελικοί. Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για την έκβαση. Και για τον ΠΑΟΚ φυσικά θα κριθεί τώρα η διαχείριση μιας ήττας ή μιας κρίσης που μπορεί να έρθει και από αφαίρεση βαθμών. Γιατί? Το πιο πιθανό μετά όσο έγινε την Παρασκευή και μετά τη στάση που επέδειξε η πρόεδρος του πρωτοβάθμιου είναι να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ σε πρώτο βαθμό για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η στάση, μια στάση βέβαια που ελέγχεται, εντάξει, δηλαδή όλοι ξέρουν πάνω κάτω τι έχει γίνει. Και εκεί θα πατήσει ο ΠΑΟΚ και στο δευτεροβάθμιο, έτσι, δηλαδή στο δευτεροβάθμιο, ναι, δεν κρίνεται μόνο η ουσία της υπόθεσης, πιο πολύ κρίνεται η διαδικασία του πρωτοβάθμιου. Και στη διαδικασία του πρωτοβάθμιου έγιναν πολλές παρατυπίες.
και θεωρεί ο ΠΑΟΚ. Στο εφετείο έχει αποδειχτεί τόσο καιρό ότι είναι πιο σκληρό το εφετείο σε θέματα ΚΑΠ. Θα το δούμε όμως. Ας τα πιάσουμε με τη σειρά. Γιατί πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ έχασε ποδοσφαιρικά χθες στην Τρίπολη. Εντάξει, ποδοσφαιρικά έχασε. Εντάξει, αλλά είναι και το άλλο θέμα. Δημήτρη, τι συνθήκες δημιουργήθηκαν, τι μπήκε στο μυαλό των παιχτών όλο αυτό το διάστημα. Καμία δικαιολογία, όχι. Δεν δίνω καμία δικαιολογία. Θα δώσεις. Την Τετάρτη έπαιξαν και ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Την Κυριακή έπαιξαν και δεν ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ. Γιατί. Για ποδοσφαιρικούς λόγους. Αλλά να σου πω, είναι δυνατόν τώρα μια ομάδα να μην έχει επηρεαστεί από αυτό το πράγμα. Είμαι εγώ και είμαι τρεις μήνες στα κόκκινα, τέσσερις. Κερδίζω παντού. Έχω αποκτήσει ένα πλεονέκτημα. Στα 7 παιχνίδια που μένουν, με τη μαγιά μου, έχω το δικαίωμα μία, μπορεί και δύο γκέλων. Εντάξει. Και εσύ έρχεσαι και μου λες, τσαμπουκά, επειδή ένας κάνει τον καραγκιόζη, ότι αδερφέ, δεν είναι, οι τέσσερις μήνες δεν φτάνουν, θα σε άλλους τρεις στα κόκκινα. Θα ήθελες και τους άλλους τρεις. Είτε κέρδιζε τον Ολυμπιακό, είτε δεν κέρδιζε. Ναι, ρε αγόρι μου, αλλά όταν μου στερείς το δικαίωμα του λάθους, πόσο να αντέξω. Λάθη έκανες και στο ξεκίνημα. Εννοείται. Έκανες και στο ξεκίνημα λάθη. Ναι, εννοείται. Αυτό, εκεί ήταν ποδοσφαιρικά τα λάθη. Δεν είναι για μένα δικαιολογία. Έπαιζε Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ με γνωστά δεδομένα για τον Αστέρα που είναι πολύ καλή ομάδα και τους έχει κερδίσει όλους στην έδρα του και ο ΠΑΟΚ δεν εμφανίστηκε όπως έπρεπε. Δεν είχε κανένα σχεδόν που να διακρίθηκε. Κανένα. Με αυτό σου το λύγησε η ομάδα. Αυτό είναι ο λόγος. Αν υπήρχε ένας που έπαιξε. Ένας, ναι, δηλαδή. Για να μην αδικήσουμε, ο Πρίγιοβιτς νομίζω ότι τη δουλειά του την έκανε, ήταν καλούτσικος. Ο Μπίσεσβαρ τη δουλειά του επίσης την έκανε στο διάστημα που αγωνίστηκε. Οκ, okay, να είμαστε λίγο πιο δίκαιοι. Μάτος, Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο. Και για τον Βαρέλα νομίζω ότι τον αδικούμε γιατί με το Μανιά την έκανε τη δουλειά του. Και ο Βαρέλα έμεινε ακάλυπτος απίστευτο σε πάρα πολλές στιγμές. Βέβαια, αφού τα χάφ μας. Δεν. Σε τέτοια παιχνίδια. Δεν. Ας πάρουμε λοιπόν από την αρχή το τι συνέβη στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Πρώτα απ' όλα, επικοινωνία γράφεται θέμα, αφήνεται και το μήνυμα στο 545-26. Αργότερα θα ανοίξουμε γραμμές για να σας ακούσουμε. 1-24 η χρέωση για το στοίχημα. Πρώτη ώρα με στοίχημαν που έχει μεγάλη λειτουργία cash out. Το λέω για να τα ακούσω κι εγώ. Cash out έχει μεγάλη. Γιατί όταν είσαι πληρωμένος, κάνεις cash out και δεν αφήνεις τα μάτια να πάνε στο 89 όπου μπορεί να γίνουν και πέναλτι. Κάνε cash out μεγάλη. Άμα είσαι πληρωμένος, κάνε cash out. Βγάλε τα λεφτά σου. Ζώων. Ποιο. Παιχνίδια, λέω διάφορα εγώ. Ναι, ποιο έκασες, ρε. Πες μας. Δεν μπορώ να πω. Πες μας. Και speed bet έχει. Και cash out. Και token bet. Σου δίνει πολλά πλεονεκτήματα εσένα τον παίχτη. Να τα εκμεταλλευτείς όμως. Να μην ολιγορείς επειδή είσαι επηρεασμένος από άλλα. Υπήρχε ένας μήνας που έκανα μόνο λάθος του cash out. Τραβούσα όταν δεν έπρεπε και δεν τραβούσα όταν. Ναι. Αισθάνεσαι πολύ καλά όταν κάνεις cash out και μετά δικαιώνεσαι. Αισθάνεσαι πολύ έξυπνος. Αλλά κάντο το ευλογημένο. Με ρεγκίνα. Είδη και αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά είδη, reginabanio.gr για τα κορυφαία είδη υδραυλικά τα οποία βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Και ΝΑΚ με την νούμερο 1 ελληνική εταιρεία παπουτσιών που συνεργάζεται και με τον ΠΑΟΚ, ΝΑΚ.gr για τον κατάλογο των αντρικών, τα οποία τα βρίσκεται και στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Κόσμος. Το 808 γράφει ο πρώτος φίλος που επικοινωνεί με μήνυμα. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει για όσους δεν το κατάλαβαν. Και έχουν αυταπάτες. Όλα τα λεφτά είναι 12η Μαΐου. Με κάθε τρόπο το κύπελο. Το έγραψα και χθες στο live. Όταν από το 60, φίλοι έγραφαν ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Από το 60 το αγώνα, τελείωσε το πρωτάθλημα. Ήταν οι ίδιοι που γράφαν τον Νοέμβριο ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Τότε με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0 ή με το Πανιώνιος ΠΑΟΚ 2-2. Από τότε που κλαίγονταν ότι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και τελειώσαμε. Και ήρθε ό,τι ήρθε. Και χθες ακόμα στο παιχνίδι. Από τότε που από το 60 υπήρχε αυτή η απογοήτευση, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει, ο ΠΑΟΚ δεν, έβαλε ένα γκολ. Ένα που το ακυρώθηκε. Ένα πέναλτι που δεν δόθηκε. Τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Τίποτα δεν τελειώνει. Δηλαδή αυτό δεν είναι αθλητική ποδοσφαιρική νοοτροπία. Δεν τελείωσε τίποτα. Για την πρώτη θέση, για τη δεύτερη θέση, για όλα, για τα πάντα. Δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως γίνει το πράγμα και με τις πιέσεις που δέχεται και δεχόμαστε όλοι από παντού. Δεν μπορεί να σηκώσει και λίγο ψυχία.
Όποιος είναι λιγόψυχος, θα αράξει την άκρη. Δεν θέλουμε να μας επηρεάζει. Ναι, από χθες οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Αλλά εγώ λέω δεν θα φάμε μείον τρεις. Και ότι αν κερδίσω την ΑΕΚ. Τι θα πει ελάχιστες. Είναι λιγότερες. Είναι λιγότερες. Εντάξει, είναι 20%. 30. Έξι παιχνίδια μεταξύ των οποίων πάω ΚΑΕΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και άλλα δύο-τρία μάτς με ομάδες που καίγονται. Τι θα πει. Μάχη. Ναι. Εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, παντού. Μάχη. Εγώ λέω λοιπόν δεν θα φάμε μείον τρεις. Και ότι αν κερδίσουμε την ΑΕΚ την Κυριακή, είμαστε από πάνω της. Και θα μένουν πέντε παιχνίδια. Τα τρία πολύ δύσκολα. Τα δύο πολύ δύσκολα. Βέβαια, και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εντάξει. Φυσικά. Και η ΑΕΚ, ωραία, μπορεί να είναι δύο αγωνιστικές από τώρα, δηλαδή αν δεν κερδίσει εμάς και τον Παναθηναϊκό, να είναι εκτός πρωταθλήματος. Αν χάσει από εμάς και δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Μην είστε άσπρο-μαύρο. Βοηθήστε και εμάς να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Θα τελειώσει η σεζόν, μπορούμε να πάρουμε κανένα πρωτάθλημα και εμείς να έχουμε κατάθλιψη. Σταματήστε το αυτό το πράγμα. Είναι κολοσεζόν. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για όσους εμπλέκονται. Μια ζωή στον υπερενθουσιασμό ή στην πλήρη απογοήτευση. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε ήταν σίγουρο το πράγμα για τον ΠΑΟΚ, ούτε τώρα είναι χαμένο. Γιατί οι πιο απογοητευμένοι πάντα είναι αυτοί που το είχαν σίγουρο. Και δεν μπορούν να διαχειριστούν τώρα το πρόβλημα. Μια κρίση, μια στραβή, μια γκέλα, μια κακή εμφάνιση. Δεν είναι το ποδόσφαιρο έτσι. Ούτε αθλητισμός. Λοιπόν, τι έκανε. Α, επίθεση δεχόμαστε. Τι καλό έκανε ο Πρίγιοβιτς, λέει, και ποια είναι. Τον διάβασα. Δίκιο έχει. Άσε μαζες. Δεν ήταν καλό. Τη δουλειά του έκανε ο Πρίγιοβιτς. Τι να κερδίσει απέναντι και να βάλει τον κόλ. Και την πάσα στο ΜΑΚ και εκτός περιοχής Καλούτσικος, απ' τους άλλους ήταν καλύτερος ο Πρίγιοβιτς. Αυτά που μπορεί να κάνει στο ταβάνι του τα έκανε αρκετά καλά. Δεν είναι, βλέπουμε αλλιώς το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Κανείς δεν έκανε τίποτα καλά χθες. Όλα τα κάναν λάθος. Όλα. Πες μου ένα παίχτη που διακρίθηκε. Σου είπα τον Πρίγιοβιτς. Δεν διακρίθηκε ο Πρίγιοβιτς, δε. Δεν γίνεται να δεις ένα παίχτη που διακρίθηκε με 10 επαφές όλο το παιχνίδι. Κανείς δεν διακρίθηκε. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω αυτός ο ποδοσφαιριστής σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι η ποδοσφαιρική κουβέντα πρέπει να πάει πιο μετά. Τώρα άλλα μας καίνε. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ. Εντάξει, είπαμε, ήταν καλύτερη, χάσαμε. Τι να κάνουμε. Όχι, θα αναλυθεί το γιατί. Δεν γίνεται να περάσει έτσι αυτή τα ποδοσφαιρικά. Ήταν η ευκαιρία να φανούν οι αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Τι δεν περίμενες, ότι θα υπάρχει ένα παιχνίδι που δεν θα δείξει τις αδυναμίες σου. Περίμενες, θα πάει μέχρι τέλος. Συγκεκριμένες. Δεν έχει aggressive half. Το ξέραμε. Κακός. Έδωσε το Τζίμινοτ 27 του μηνός. Κάκιστα. Και δεν, ο αντικαταστάτης δεν έχει παίξει ακόμα. Κακός. Δεν έχει backup του Μάτος. Έκλασε. Ωραία. Δεν έχει συνδυαστικό σεντρεφόρ. Ωραία. Τι άλλο να πούμε. Εμείς γιατί τα λέγαμε δηλαδή. Και τι να πω τώρα. Από σήμερα τα λέγαμε. Όχι. Σου λέω τέλος του μηνός, τέλος του χρόνου, θα σου πω εγώ για τα ποδοσφαιρικά. Και τώρα. Και τώρα γιατί έρχονται και άλλα παρόμοια παιχνίδια. Παρόμοια. Έλα τώρα, εντάξει. Και 25 πήγε, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα για να περάσουμε σε λίγο. Αυτό που απλά εγώ τι πιστεύω, ότι η ποδοσφαιρική κουβέντα εμείς την έχουμε κάνει και δεν με ενδιαφέρει να την κάνουμε. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι, δεν μπορώ να αυτά που κοροϊδεύω. Όχι, ρε. Προπαγάνδα, διατησία, αυτά και τα λοιπά. Γιατί είπε κανείς ότι παίξαμε τίποτα. Όχι. Όλος ο ΠΑΟΚ παραδέχεται ότι δεν έπαιξε τίποτα και έχασε. Εντάξει. Αλλά τι να κάτσω να πω τώρα. Αυτά υπόθηκαν. Όταν έπρεπε. Τώρα, από την Αταμία και Γενάρη και μετά. Δεν πιθανολογούσαμε, φίλε. Ξέραμε ότι θα χρειαστεί στην τετράδα αυτή που καίει η ανάγκη για χαφ που θα παίζουν ξύλο. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις. Μα αφού. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και στις συνεντεύξεις τύπου κάναμε ρωτήσεις και γράψαμε κιόλας και είπαμε και κάναμε. Ωραία, αλλά δεν είναι η ώρα. Άστο να πάει. Άστο να πάει τώρα, γιατί άμα μου γυρίσει πάλι θα αρχίσω. Άστο. Ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, εννοείται. Αλλά στο timing το σωστό. Όχι μετά Χριστόν. Αυτοκριτική. Όπως ο Λουτσέσκου. Δεν φταίει η Τρίπολη κακιά που μπήκε μέσα να μας κλέψει βαθμούς. Εμείς φταίμε. Εννοείται. Αυτό είναι. Αυτά που κοροϊδεύουμε αλλού. Εννοείται. Μα ο προπονητής είναι σοβαρός, δε φίλε. Αυτό και στην κακή του μέρα. Αυτό που το πας. Θες και κακή μέρα. Ότι είναι ο Ρουμάνος σοβαρός και άλλοι οι δυτικοί είναι σοβαροί. Η δυτική. Έλα ρε τώρα, τους νηστικούς τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Ο Γελίος όλος κατηγορεί όλη την ώρα να πούμε τις άλλες ομάδες παίζουν μπάλα.
σαν να τρέπεται λίγο γιατί δεν έχει μαζέψει κανείς μέχρι τώρα. Και βγαίνει ο άλλος ο Αεξής στην προηγούμενη εκπομπή και σου βάζει χέρι εσένα για το αυτονόητο που λες. Το παραδέχτηκε. Τι παραδέχτηκε. Όταν το λες ότι βεβαίως ο Χιμένεθ λέει ανοησίες. Αλλά κριτική μηδέν φυσικά. Άμα τα έλεγε αυτά ο Λουτσέσκου θα ήταν. Ναι, ρε, πρώτο θέμα στην ΕΡΤ. Εκπομπές επί εκπομπών. Ναι, πρωινό στην ΕΡΤ. Τι είπε ο Λουτσέσκου, κοιτάξτε, μεσημεριανό, βραδινό. Δεν αναφέρουμε στα ιδιωτικά που το ίδιο κάνουν βέβαια. Πλην ενός κοσμήματος τηλεόρασης όπως το ΕΠΣΙΛΟΝ. Που κάνουν το ίδιο ακριβώς γιατί είναι ιδιωτικά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Λοιπόν, κάποια πρώτα μηνύματα. Φίλος γράφει λάθος της, μου έπρεπε να παίξει με εξάρι. Ναι, έχει εξάρι, εξάρι, δεν το, έχω εξάρι. Το Βιτόλο έχει το. Τέλος πάντων. Ο Κάνιας είναι το εξάρι. Αυτός που βλέπετε, ο Κάνιας. Καλησπέρα. Αναμενόμενο να επηρεαστεί η ομάδα ψυχολογικά, άλλο να πηγαίνει στην Τρίπολη με συν 4. Θεωρία είναι αυτή. Καλημέρα. Την Τετάρτη, γι' αυτό που λες, δεν είχε γίνει η εκδίκαση και περιμέναμε δικαίωση. Γι' αυτό και είχε άλλο αέρα η ομάδα. Θεωρία και αυτό είναι υπόθεση. Μετά την Παρασκευή, λογικό είναι να επηρεαστούν. Όχι ότι φταίει αυτό, γιατί ήταν, αλλά απλά το ψυχολογικό διευκρινίζω. Την Τετάρτη έπαιζε Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Είναι και ο αντίπαλος που παίζει ρόλο. Άλλα στοιχεία ο Πανιόνιος σαν ομάδα, άλλα ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια πολύ δυναμική ομάδα. Ο Πανιόνιος δεν κέρδισε κανέναν στην έδρα του. Η Τρίπολη κέρδισε και την ΑΕΚ και εμάς και από τον Ολυμπιακό σφάχτηκε και τον Παναθηναϊκό κέρδισε. Και έριξε 0-0 με τον Ολυμπιακό. Και δεν έχει δοθεί πέναλτι στο Μανιάνα και ήταν και τα τσιμέντα. Ξέραμε, για μένα ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι και το έλεγα. Το πιο δύσκολο παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ ήταν λιγότερο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ από το Τρίπολη ΠΑΟΚ. Και οι παπαργίες για τα 7 στα 7. Δεν λες ποτέ στα 7 στα 7. Αυτά έλεγε ο Χρήσανθος να πούμε τρεις φορές και έπεσε και τις τρεις. Δεν πειράζει, πάμε για 5 στα 5, για 6 στα 6, για 4 στα 4. Πάρ' την κατρακύλα. Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Φίλος γράφει για αυτούς που στο 60 φάνηκαν απελπισμένοι. Μην τους παρεξηγείς. Έχουν στηρίξει όλη την ύπαρξη στην ομάδα. Και εγώ χθες σε μια τέτοια φάση ήμουν, καθώς. Είναι έτσι που είναι η ζωή. Ένας ΠΑΟΚ μας έμεινε να μας δίνει χαρά. Ήταν σαν να γκρεμίστηκαν όλα. Δεν είναι έτσι. Σήμερα με καθαρό μυαλό τα βλέπω όπως ο Σταύρος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει τόσο υπερενθουσιασμός και τέτοια απογοήτευση. Έτσι όπως βάλετε η ομάδα, πρέπει να έχουμε ένα ρεαλισμό στο μυαλό μας. Έναν ορθολογισμό. Και αν ξεφεύγουμε, θα πρέπει εκείνη την ώρα να τραβιόμαστε πίσω, να μην εμφανιζόμαστε πουθενά. Ούτε στα social media, ούτε δεξιά, ούτε στα καφένια, τίποτα, μην μιλάς. Θες να βγάλεις τα νεύρα σου κάπου, πήγαινε στην παραλία, τσίριξε. Είμαστε στα κόκκινα μήνες τώρα. Δεν περνάει, εσείς καταλαβαίνετε μόνο το αποτέλεσμα. Αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ φέτος, τόσο συντονισμένη αλητεία εναντίον του, δεν παλεύεται αυτό. Και εσύ προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στην επίθεση που πρέπει να κάνεις αυτή τη λογική και στο ενδεχόμενο να σε βγάλουν και γραφικό στο τέλος. Γιατί αυτό πάει να γίνει. Και επιτέλους ο ΠΑΟΚ, παιδιά, να σπάσει και κανένα αυγό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να συζητάμε μεταξύ μας τι έγινε, δεν έγινε, τι είπε αυτός, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο άλλος. Σπάστε και κανένα αυγό. Μην είστε όλο σε θέση άμυνας. Υπάρχουν άνθρωποι μες στην πόλη που συντονισμένα σκίζουν τον ΠΑΟΚ. Σκίστε τους. Σκίστε τους. Συνέβαλαν να διαμορφωθεί το κλίμα χαλίφι για ένα call of sight που στην ίδια φάση είναι πέναλτι. Για τον Κίζα που μου έδωσε τα σπόρια. Κανείς δεν θυμάται ότι ο Θάνος μέσφαξε με 30 σφυρίγματα στο ΆΚΑ στα play-off. Για το offside του Πέλκα, να πούμε με τα Γιάρενα, ωραία, που είναι παιχνίδι για 0-5 και η ΆΚΑ έχει βάλει 5 call of sight. Λίγο πολύ δεν υπάρχει λίγο έγκυος, τον έφαγες φίλε. Τον έφαγες. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να μπούμε στα θέματα ποδοσφαιρικά, δικαστικά. Εντάξει, σήμερα Δευτέρα λιγότερη αναφορά στα άλλα τμήματα. Το μπάσκετ είναι και πάλι στο επίκεντρο, έχει και παιχνίδι ευρωπαϊκό. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στα μηνύματα αποθεώνεται ο άνθρωπος που δίνει δικαιολογίες στην ομάδα του ΠΑΟΚ και στον προπονητή και βάζει τη δικαιολογία στα αποδυτήρια. Δεν πειράζει. Και πειράζει. Η υπόθεση πειράζει. Και τα δικαστήρια. Πειράζει. Και επηρεαστήκατε. Η ήττα πειράζει. Άλλο το γεγονός. Ωραία. Της κακής εμφάνισης που σίγουρα έχει στίγματα επιρροής από τα όσα προηγήθηκαν.
γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία καλούνται να διαχειριστούν μια πίεση η οποία είναι πολύ αντιποδοσφαιρική και έχει να κάνει μόνο με σκατόψυχους. 500.000 καθένας παίρνει. Ωραία, ρε αγόρι μου, εντάξει. Και άλλα 100 σε πριν έξτρα. Ρε αγόρι μου, να πάρουν και ένα 1.000.000 καθένας και 5 και 10. Δεν θα αλλάξει αυτό. Και ο Σαββίδης αυτό που τους είπε τις προάλλες, που πήγε, που δεν είναι καλό που πήγε βέβαια, γιατί όποτε πηγαίνει γίνεται στραβή, είναι και θέμα μαθηματικό. Ωραία. Αυτό που είπε τι ήτανε, παιδιά, αν βγείτε στις μαθηματικά πρώτοι, ξέχω θα γίνει το δικαστήριο, θα πάρετε πίσω δαδήματος. Αυτό είπε. Αλλά δεν είναι μόνο τα λόγια και μόνο τα λεφτά. Είναι και σε τι συνθήκες παίζεις. Ένας οργανισμός που έχει να πάρει 33 χρόνια πρωτάθλημα. Ωραία, που έχει μάθει να παίζει απέναντι σε αντίπαλο που η επαφή είναι φάουλ και τα πέναλτι αβέρτα κτλ. Κτλ. Αντέχει τρεις μήνες. Και του λες να αντέξει άλλους τρεις. Άντε ρε. Χωρίς να κάνεις λάθος. Έτσι κι αλλιώς θα αντέχει. Έπρεπε να αντέξει άλλους τρεις. Ρε, μπορούσα να κάνω την κέρα χθες ή να είμαι μπροστά πάλι. Θα βγω να, για τον κόλπο σαν ηλίθιος άμα είμαι συν 4. Θα πάω συν 2. Να. Θα έχω δικαίωμα για άλλη μια γκέλα. Είναι ο τρόπος που έχασες. Ο τρόπος που έχασες, φίλε, είναι απόρρια, είναι απόρρια της κακής ψυχολογίας που είχε η ομάδα. Σε μεγάλο βαθμό. Μα εκτέθηκες ποδοσφαιρικά εκεί που πονούσες. Εννοείται ότι εκτέθηκες ποδοσφαιρικά. Γιατί να πονάς. Γιατί είναι άμπαλη, ρε, η Δημήτρη, γι' αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει. Το ξέρουμε ότι είναι άμπαλη. Πρώτα απ' όλα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε τώρα. Ούτε ότι μετά. Χάσε με άλλο τρόπο. Ρε φίλε, άμπαλη, όχι η ομάδα. Άμπαλη. Ξέρεις ποιοι είναι. Όχι με αυτά που φαίνονται και τα βλέπουν όλοι σχεδόν. Χάσε με άλλο τρόπο. Χάσε από κανένα στημένο. Χάσε από ατυχία. Χάσε από κανένα λάθος, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστή. Όχι με αυτό που ξέρεις και φαίνεται. Όχι με το ξύλο, στο οποίο δεν μπορείς να απεξέλθεις. Όχι με τα λίγα τρεξίματα, τα οποία δεν έχεις. Όχι επειδή δεν υπάρχει αντικαταστάτης του μάτος. Μη χάνεις από αυτό. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Τρίπολη. Σε παιχνίδι όπου πρώτα απ' όλα ξεκινάει με ελάχιστο κόσμο στο γήπεδο. Κυριακή μεσημέρι, ελάχιστος κόσμος. Καμία σχέση με ό,τι θα γίνονταν αν δίνονταν εισιτήρια. Άλλο κλίμα. Άλλη εικόνα στο γήπεδο, άλλη αίσθηση. Φυσικά υπήρχαν και παοξίδες, πόσοι, 20-30, που πήραν διαρκείας για να δουν την ομάδα τους. Πολύ υποτονικός ο ΠΑΟΚ. Σαν το κλίμα στο παιχνίδι. Πολύ υποτονικός, χωρίς νεύρο. Χωρίς νεύρο, χωρίς το πάθος που πάντα απαιτείται στην Τρίπολη. Πάντα, ό,τι και αν είναι ο Αστέρας, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, χρειάζεται κάτι παραπάνω σε ενέργεια και σε πάθος και σε ψυχολογική διάθεση. Από το πρώτο λεπτό δεν πατάει καλά ο Πασχαλάκης. Φαίνεται, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι ότι φταίει ο Πασχαλάκης όταν ο αντίπαλος κάθε 5 λεπτά βγάζει μεγάλη φάση. Δηλαδή ο Πασχαλάκης είναι ο τελευταίος. Είναι το πώς λειτουργεί η ομάδα. Το ότι για πρώτη φορά φέτος, τους τελευταίους μήνες, κάθε επίθεση αντιπάλου μυρίζει γκολ. Γιατί η καλύτερη άμυνα σε αυτό το παιχνίδι, σε κάθε επίθεση του αντιπάλου, μυρίζει γκολ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κινδυνεύεις. Πολύ. Κινδυνεύεις άμεσα. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με το τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, οι παγίδες που έκαναν. Ο Αστέρας ήταν η πρώτη ομάδα που μας πίεσε τόσο ψηλά. Ναι. Εντάξει. Και δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Γιατί τα χάφη μας δεν έχουν καλές περιστροφές. Και ο Μαουρίτσιο και ο Σάχοφ είναι αργοί. Εκεί που θα μπορούσα να περάσω την πρώτη πάσα και να βγω γρήγορα, έτσι ώστε να αναγκάσω τον Αστέρα να μην μπορεί να πιέσει ψηλά. Πούλησα μπάλες, έκανα εύκολα λάθη, εγκλωβίστηκα. Και αν δεν κάνεις το λάθος. Μετά. Και μετά δεν έχω την ταχύτητα ότι για να καλύψω ούτε δύναμη, ρε φίλε. Εκτίθεσαι σε κάθε αντίπαλο. Τόσο επίθεση. Τηλιανίδης, Μανιάς, είναι καλή στους χώρους με την μπάλα. Μουνάφο με πολλά τρεξίματα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Χωρίς να πάρει μεγάλα ρίσκα ο Αστέρας. Με 3-4 παίχτες στην επίθεση τώρα σου κάνει τη ζημιά, εντάξει. Και δεν έχει και μεγάλη ποιότητα. Έχει ποδοσφαιριστές με δυναμισμό. Τους ξέρουμε, έτσι. Ο Μπέρτος, ο Ιγκλέσιας. Χτυπάνε. Ποδοσφαιρικά δεν τους μειώνουμε. Ξέρουμε το παιχνίδι τους. Εκτέθηκε ο ΠΑΟΚ εκεί. Εκτέθηκε στο ότι δεν μπορεί σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, τόσο δύσκολο παιχνίδι, να μην υπάρχει κανείς που διακρίθηκε. Τόσο κακός ο Βιερίνια. Τόσο κακός ο Μάτος. Ο Μάτος δεν φίλε. Γιατί τώρα. Θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί μου γκρίζουμε πολλές φορές πριν. Ο Μάτος είναι ένα παιδί το οποίο δεν δουλεύει στα κόκκινα.
Είναι σε μια ηλικία τέλος πάντων προχωρημένη, όχι πολύ. Είναι 31 χρονών στα 32. Εντάξει. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο στην προετοιμασία δεν είναι στα κόκκινα. Πόσο 6 λεπτό έχει δώσει η ομάδα και άλλα 6 πήρε ο ίδιος. Με ενοχλήσεις. Ναι, γιατί πρέπει να αποσυρθούν με 50 μάτς. Ναι, βεβαίως. Πάει στις προπονήσεις συντηρητικά. Που πέρυσι είχε την καταστάτη. Ναι. Φέτος δεν έχει. Ναι. Πήγε στις προπονήσεις συντηρητικά. Πάει. Δεν είναι τυχαίο ότι η κοιλιά του αρχίζει Φεβρουάριο προς Μάρτιο. Ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό. Ας ευχηθούμε να μην είναι η κοιλιά. Ναι. Εγώ εκεί... αυτό που είδα χθες νομίζω ότι είναι η αρχή μιας κοιλιάς. Ότι δεν θα δούμε τουλάχιστον το μάτος που βλέπαμε μέχρι τώρα. Έτσι πιστεύω εγώ. Μακάρι να κάνω λάθος. Βλέπαμε σε άλλα παιχνίδια τον μάτος όταν ο ΠΑΟΚ κινδύνευε, έχανε ή δεν μπορούσε να κάνει 30 κούρσες. Όλη την ομάδα στην πλάτη του. Όλοι. Χθες μάλλον δεν μπορούσε, δεν ξέρω. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν ο μάτος. Δεν μπορούσε και τα κοντρόλ του. Το πρώτο γκολ είναι δικό του λάθος. Το δεύτερο, συγγνώμη. Ο Βιερίνια κατώτερος των περιστάσεων. Και αυτός κακός. Δεν ξέρω γιατί. Λάθη, χωρίς διάθεση. Μας κλείσαν καλά, ρε. Και μπλοκάραμε. Εύκολα λάθη. Λάθη χαλαρότητας. Μα όλα είναι λάθη ηλίθεια. Το του μάτους στο δεύτερο γκολ είναι ανοιχτό κοντρόλ, ενώ έχει κάνει κλέψιμο. Και χάνει την μπάλα. Τα αμυντικά χαφ. Εντάξει, βαριά κορμιά. Έκοψε. Δεν υπάρχει κλέψιμο. Χθες από περιέργεια. Δεν υπάρχει φάουλ. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν υπάρχει φάουλ. Είχε κίτρινη κάρτα στο 70 μόνο Μαλεζάς που δεν έπαιζε. Ναι. Αδιανόητο. Αδιανόητο, δηλαδή έχει μέχρι το 70 που ξύπνησε μετά ο ΠΑΟΚ, έχει 7 φάουλ, τα μισά ο Μάτσος και τα μισά ο Πέλκας. Κανείς άλλος ούτε φάουλ. Αυτό άλλη μια παράμετρος, επειδή δεν κόβανε οι δύο, έτυχε ο Πέλκας να κόψει. Χάναμε και τον Πέλκα μεσοεπιθετικά. Αυτό είναι το ξύλο στο ποδόσφαιρο. Και το φάουλ είναι επιβάλλεται. Ποιο ρε. Όταν έπαιζα, μα δεν έκανε 6-7 φάουλ, ήμουν αποτυχημένος. Τι λες τώρα. Εννοείται τα φάουλ είναι σημαντικό κομμάτι. Τριπλάσια φάουλ ο Αστέρας από τον ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι είναι. Έτσι ξέρουν, έτσι μπορούν. Μα δεν κάνουν και κάτι κακό. Ποδοσφαιρικό είναι. Ναι. Δηλαδή στο μπάσκετ λέμε δίνει έξυπνο τα φάουλ. Έχει 5 φάουλ εκεί. Στο ποδόσφαιρο που δεν έχει 5 φάουλ. Ωραία. Τα δίνει πιο έξυπνα. Κάνε πάρε μια κίτρινη, κάνε ένα φάουλ, κόψε. Δείξου ό,τι θες παραπάνω. Τίποτα. Ούτε εκεί. Μέσω επιθετικά εντάξει. Ο Μακ μια-δύο φορές βρήκε συμπαίχτη, έχει όμως την ενέργεια στο 1-1. Ο Κάμπος το γνωστό του φιλότιμο. Έχει τον γκολ. Ό,τι μπορεί και ο Πρίγκιβιτς νομίζω ότι απλά κάνει τη δουλειά του λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπους. Γίνεται το 1-1. Νομίζω ότι θα μπορούσε. Είναι και ο ήλιος, αυτό δεν το έχεις εσύ μπροστά σου. Κατεβαίνω να πάω στο αρέτατο στο ημίχρονο. Και γυρνάω με φάτσα τον ήλιο. Είναι, ο ήλιος τώρα είναι εκεί που κάναμε άμυνα εμείς το ποδεμίχρονο. Φίλε, σε τύφλωνε. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς το χέρι εδώ. Και λες τώρα έχω εγώ τον ήλιο. Δηλαδή θα μείνεται η Τρίπολη με τον ήλιο φάτσα. Εκεί δεν κάνεις αλλαγή να προσπαθήσεις να αλλάξεις αυτό που βλέπεις. Βάλ αυτόν που έχεις, τον Γκάνιες, βάλ τον. Αυτός είναι τα καμάδα. Δεν ήταν καλή μέρα για τον Λουτσέσκο. Κουτσά στραβά. Δεν ήταν καλή μέρα. Δεν ήταν και αποδείχθηκε στη συνέχεια. Ναι. Και στη συνέχεια αποδείχθηκε. Δεν γίνεται αλλαγή. Ο Πασχαλάκης σε κακή μέρα δεν λειτουργεί γρήγορα, δεν αντιλαμβάνεται και στο δεύτερο γκολ μπορεί να βγει σίγουρα πιο γρήγορα από τον αντίπαλο. Γίνεται το 2-1. Εκεί είναι το παιχνίδι όλο. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι κατάλαβε τι παίζεται μετά το 70. Έχασε πολύ χρόνο μετά το 2-1. Ναι, πώς το έδειξε όμως. Με στιμένες μπάλες. Ανορθόδοξα. Ναι. Ρε φίλε, και αυτό θα χρειαστεί. Εντάξει, ναι. Και αυτό θα χρειαστεί. Δεν ήταν κακό, έκανε τις φάσεις. Με τα πλάγια, τα φάουλ και το βαρέλα σεντερφόρ. Μα αφού έχουν κόντρα τον ήλιο, σου λέω. Δεν βλέπουν τα στόπερ τους. Άμα δεις δύο-τρεις φορές, πηδάει ο Πασχαλίδης και δεν βρίσκει την μπάλα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Με το βαρέλα σεντερφόρ. Άλλο σου λέω. Δεν τη βρίσκανε, δεν βλέπαν τα παιδιά. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να γυρίσει παιχνίδι. Οι γιόμες και ο βαρέλα σεντερφόρ. Το ξαναείδαμε, νομίζω. Σε κάθε παιχνίδι, σου λέω, έχει ιδιομορφίες. Χθες έπρεπε να σηκωθεί η μπάλα από νωρίτερα. Άκουμε που σου λέω. Δεν έβλεπαν. Επειδή το έχουμε ξαναδεί, νομίζω ότι και πάλι να βρεθεί πίσω ο ΠΑΟΚ Ξόρ, σε βραδινό παιχνίδι το ίδιο θα κάνει, νομίζω. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Αλλά άστο. Τώρα, στο τέλος, το ότι γίνεται το 2-2 και πάει η ομάδα όλη να κάνει το 2-3, δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Δηλαδή, είναι πολύ ανθρώπινο. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ματς Τρίπολη
και δεν έχει στο μυαλό την ισοπαλία. Την νίκη ήθελε. Ήθελε να κάνει το 7 στα 7. Το ότι κάτω από προϋποθέσεις θα τον βόλευε και ισοπαλία και αυτό και όταν θες να το κάνει. Έλα τώρα, εκείνη την ώρα όλοι λέμε εδώ στη γρήγορα. Ναι, δεν. Τώρα τι να λέμε τώρα, γιατί έγινε το λάθος. Απλά ο Μαουρίτσιο αντί να τη σηκώσει την μπάλα στο χώρο που έχω τρεις από τα αριστερά, τη δίνει παράλληλα. Που είναι έγκλημα. Γι' αυτό δεν μπορεί να το κατηγορήσει. Εντάξει. Κακιά στιγμή. Σήκωσε την μπάλα στο χώρο, βγαίνω 5 με 5. 5 με 5 βγαίνω. Αυτά είδαμε. Και γι' αυτό λέω ότι έχασε ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που φοβόμασταν λόγω των μειονεκτημάτων του. Κυρίως από αυτό έχασε. Κυρίως από το κέντρο του, από τα τρεξίματά του, από τα light half που έχει, από το ότι δεν αντέξει το ξύλο. Κυρίως πιστεύω εγώ ότι από αυτό έχασε. Να το δει, μήπως και κάτι μπορεί να διορθωθεί στα επόμενα μεγάλα μάτς. Μήπως και. Με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, με το Ατρόμητο, με τα υπόλοιπα σπουδαία παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει. Δυστυχώς εκτέθηκε εκεί που φάνηκε ότι πονάει. Δεν εκτέθηκε τυχαία από ένα στημένο. Δεν έχασε χθες από κάποιο λάθος του, ένα λάθος ενός ποδοσφαιριστή. Εκτέθηκε ποδοσφαιρικά. Για τη διαιτησία, εντάξει, είχε πολλές δύσκολες φάσεις. Το offset που δίνει βάσικα, πολύ δύσκολα δίνεται. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, ότι είδα αυτό το offside, το είδε. Ότι συμμετείχε στη φάση ο Μαουρίτσιο. Τρέχα γύρευε. Το είδε. Το πέναλτι στον Γκάμος νομίζω δίνεται. Το δεν έχω εικόνα. Νομίζω δίνεται. Και δίνει το τελευταίο πέναλτι στον Πρίγκεβιτς που τσιμπάει την μπάλα. Και ο Ιγκλέσιας δεν λέει κουβέντα βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει επαφή. Υπάρχει επαφή, υπάρχει κάμερα που υπάρχει επαφή. Στην Earth πέστα. Ναι. Ωραία, που δεν τα. Που το, πάλι μου κάνουν μικροπολιτική από κρατικό κανάλι. Πάλι. Χάθηκε το παιχνίδι, χάθηκε η πρωτιά προς το παρόν. Αλλά έχει ακόμα μεγάλα μάτς, 6 μεγάλα μάτς, στα οποία παίζεται και η πρώτη θέση και η δεύτερη θέση. Αλίμονο αν υποτιμηθεί και η δεύτερη θέση. Champions League παίζεις. Βεβαίως πρώτος στόχος είναι η πρώτη, αλλά σαφώς πρέπει να εξασφαλιστεί και η δεύτερη θέση. Πώς έγραψε τον τίτλο σου στο blog, επιτρέπεται να πάθεις, επιβάλλεται να μάθεις. Ελπίζω ότι μπορούν να μάθουν. Δεν ξέρω αν ποδοσφαιρικά μπορεί να διορθωθεί κάτι σε αυτές τις αδυναμίες. Όλη δηλαδή αυτή η βλαχομαγκιά, η παρασκηνιακή που ζούμε φέτος, δεν θα είχε καμία ουσία αν δεν είχαμε κάνει ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Καμία. Ας τους να λένε γι' αυτό. Ας ήμουν εγώ καλυμμένος σαν ομάδα, σε χαρακτηριστικά και θα σου έλεγα εγώ τι κουβέντα θα κάναμε σήμερα. Αυτό είναι, μπορείς να μάθεις, αλλά να πάθεις, αλλά πρέπει να μάθεις. Ίσως έπρεπε να πάθει νωρίτερα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Όλα αυτά ίσως έπρεπε να φανούν σε γήπεδο νωρίτερα. Θα δούμε. Γιατί είναι, και αυτή είναι η υπόθεση και για το Μάτος είναι η υπόθεση αν αντέχει ή δεν αντέχει. Θα δούμε. Έχουμε απλά το περσινό. Θα δούμε, ναι. Με λιγότερα παιχνίδια πέρσι. Αλλά όντως είναι ένα παιδί το οποίο διαχειρίζεται τις δυνάμεις του διαφορετικά. Δεν είναι ποτέ στα κόκκινα. Για το Μουλέν. Για το Μουλέν. 100 φορές είπαμε έτσι. Ότι ο ΠΑΟΚ πουλώντας τον καλύτερο του χαφ 25 Ιανουαρίου παίρνει ρίσκο. 2% για το πρωτάθλημα. 3, 5, 1,5% παίρνει ρίσκο. Κακός. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις 25 Ιανουαρίου τι θα φέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις. Γιατί χάνεις κάτι δεδομένο και φέρνεις κάτι ερωτηματικό. Έφερε τον Μουλέν. Εγώ δεν ξέρω τι είναι στη Μουλέν. Δεν έχω καταλάβει. 5-10 λεπτά, δεν ξέρω και τα βίντεο κτλ. Ο προπονητής τον βλέπει κάθε μέρα. Και 1,5 μήνα μετά, 1,5 πόσο είναι, κρίνει ο προπονητής. Ναι, ότι είναι χειρότερος του Κάνιας, του Σάχοφ, του Μαουρίτσιο. Ποιος έκανε λάθος τώρα. Ότι πουλήθηκε ο Τζιμίροντ. Ποιος. 25 Ιανουαρίου, όχι ότι πουλήθηκε ο Τζιμίροντ, γιατί είναι και το δεύτερο που να τονιστεί. 25 Ιανουαρίου. 25-27. 27 δεν ξέρω πώς ήταν. Κακός. Κακός κάκιστα. Τα πληρώνεις αυτά. Βέβαια τα πληρώνεις. Ας δούμε αν μπορεί να το γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Και ποδοσφαιρικά και ψυχολογικά και από... πρέπει. Κοίτα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο ξέρω από την νίκη την Κυριακή. Πλέον εδώ που φτάσαμε. Ένα παιχνίδι ροντέο, πολεμικό. Ποιος θα πολεμήσει, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Ναι. Δικαστικά.
Φυσικά πάμε στο διάλειμμα, έχει ψωμί αυτό. Κάτσε να δούμε. Έχουμε εισαγγελίες τέτοια το ένα το άλλο, κάτσε. Ναι, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση που βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Να τονίσουμε 2-3 πράγματα. Τι έγινε μέχρι την Παρασκευή, τι αποδείχθηκε και τι αποδείχθηκε στην εκδίκαση της Παρασκευής. Και να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τα σημερινά και ό,τι ακολουθεί. Εγώ απλά θα πω σήμερα έχει γένεια για να στηρίζουμε και τους χορηγούς μας. Πού είναι το χαρτί μας εδώ. Σήμερα έχει γένεια η Βίρθ. Το νέο της κατάστημα στη Μοναστηρίου. Στο 291. Mm-hmm. Καλά δεν βλέπω γιατί δεν έχω και τα γελιά. Γέλασε. Ναι. 291. Πιο μικρά τα γράμματα, Μαριλής. Πιο μικρά, αγάπη μου. Σέβρισε κάτι που σέβρισε. Είπε δεν το έκανα εγώ. Εσύ τα έφερες εδώ. Πιο μεγάλωσε τα. Μεγάλος άνθρωπος είναι. Γεράσαμε, ξύπνα. Όταν μας γνώρισες νέα παιδιά ήμασταν, παρθένα. Σαν τα δάση. Σαν τα... του Αμαζονίου. Σήμερα λοιπόν σε 6.30 Μοναστηρίου 291 η Βίρθ κάνει τα εγγένεια με πολλές προσφορές για το κοινό. Μοναστηρίου 291, το νέο κατάστημα της Βίρθ του Κολοσσού. Τι πουλάει, Δημήτρη μου, εσύ που πιάνω τα χέρια σου. Τα πάντα σε χημικά τεχνικά προϊόντα, εργαλεία, χυρός, εργαλεία, ηλεκτρικά, μπαταρίες, αέρα, μέσα ατομικής προστασίας, βίδες, μικροϊλικά, βίσματα. Όλα αυτά, 4.500 προϊόντα για τις επαγγελματικές σας ανάγκες, Μοναστηρίου 291. Και όχι μόνο, δηλαδή θέλει ο άλλος να δουλεύει μόνο στο σπίτι, θα φτιάξω αυτό. Δεν πας να πάρεις από τα τζάμπο 10 ευρώ εργαλειοθήκη, τα γάρι, δεν θα φτιάξεις τίποτα. Πας στη Βίρθ και παίρνεις αυτό που πρέπει να πάρεις για να έχεις το σπίτι σου. Αυτά. Μία η ώρα επιστρέφουμε με τα δικαστικά, με γραμμές, με όλα τα υπόλοιπα. Έχετε στείλει και πολλά μηνύματα. Λεπτά μετά τη μία επιστρέφουμε στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και η ποδοσφαιρική ομάδα γενικότερα στο προσκήνιο. Πάμε στα δικαστικά θέματα, στη μεγάλη και πολύπλοκη υπόθεση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που δεν έγινε την περασμένη Κυριακή. Πρώτα απ' όλα να τονίσουμε ότι την Παρασκευή αποδείχθηκε ότι όλα τα στοιχεία που είχαν εμφανιστεί μέχρι τότε ήταν πραγματικά πολύ δυνατά για τον ΠΑΟΚ και τον δικαιώναν. Αποδείχθηκε την Παρασκευή, όταν χρησιμοποιήθηκε ένα άλλο στοιχείο για να ανατρέψει το προβάδισμα που είχε ο ΠΑΟΚ. Παρανόμως δεν θα πούμε, αλλά περιέργως θα πούμε. Ναι. Ξαφνικά, χωρίς να ενημερωθεί κανείς και με τον διαιτητή τον Αρτόπουλο. Πράγματι... κλήθηκε ουσιαστικά να αναιρέσει αυτά που έγραψε με την ησυχία του στο γήπεδο. Εντάξει. Δεν είχε καμιά πίεση ο Αρτόπουλος εκείνη την ώρα. Μέχρι την Παρασκευή αποδείχθηκε ότι με αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν, ο ΠΑΟΚ δικαιώνονταν. Γι' αυτό αναγκάστηκε να εμφανίσει άλλο στοιχείο που κάνει προσπάθεια να ανατρέψει τα αρχικά. Κάνει την προσπάθεια, έτσι. Αν επιτρέπεται. Αν καταρχάς κρίνεται το timing και ότι δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ τίποτα, έτσι. Κρίνεται. Ένα το κατουμένο. Κρίνεται το ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα μάρτυρα. Απίστευτο. Για σημαίνει μια... αυτομάτως ότι... ήταν ήσυχος. Επίσης από στοιχεία μηντιακά καταλάβαμε όλοι ότι κάτι καταλάβαμε όλοι. Δεν καταλάβαμε όσο θα έπρεπε, για να τα λέμε όλα, ότι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη από εκεί που ο Αρετόπουλος σκιζόταν η δεξιά και αριστερά, ξαφνικά εξαφανίζεται και το όνομα του Αρετόπουλου. Θα το πω και αυτό στην κουβέντα. Ναι. Όλα αυτά είναι διαδικαστικά θέματα, έτσι, δεν είναι της ουσίας. Είναι διαδικαστικά που αφορούν την εκδίκαση στο πρωτοβάθμιο. Και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο δευτεροβάθμιο. Όλη η διαδικασία, όχι η ουσία. Για να μην ξεγελιόμαστε, η όλη στάση της Προέδρου αυτής της Κολαρίκη που κανείς δεν έχει καταλάβει πώς εκδικάζει, Αρή του Καποδίστρια, ούτε στον ΠΑΟΚ έχουν καταλάβει, πώς ξαφνικά εδώ και λίγο καιρό έχει πάρει θέση του Καποδίστρια, η οποία Σκολαρίκη έδωσε και την παράταση στην προηγούμενη υπόθεση του ΠΑΣ για ένα ΠΑΟΚ που ζήτησε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ζήτησε παράταση και την πήρε. Από την Σκολαρίκη. Όλη η στάση της λοιπόν αυτή και οι ερωτήσεις την Παρασκευή και το ότι δεν έδωσε αναβολή στον ΠΑΟΚ, όλα όσα έχει κάνει,
δείχνει ότι σήμερα η απόφαση είναι πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει, αυτό φανερώνεται. Μέχρι τώρα δεν παίρναμε θέση, παρουσιάζουμε τα στοιχεία. Με βάση τη λογική λέγαμε ότι έχει πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτά που ισχυρίζονταν για όλα τα θέματα ήταν βάσιμα και αποδείχθηκε, γιατί έκαναν προσπάθεια να τα ανατρέψουν, επαναλαμβάνω, με την προβληματική έκθεση του Στρατόπουλου. Είναι δύσκολη πλέον η υπόθεση. Θα βγει απόφαση σε 3-4 από τώρα, θα ανακοινωθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να καταθέσει έφεση. Κάποιοι βιάζονται. Κάποιοι, από ό,τι καταλαβαίνω στην Αθήνα, θέλουν γρήγορα να καταθέσει την έφεση και να εκδικαστεί για να τελειώνει η εκκρεμότητα. Όχι, δεν τελειώνει καμία εκκρεμότητα. Εκκρεμότητα θα υπάρχει. Μα έχει και τρίτο βαθμό, δεν πρόκειται. Εκκρεμότητα θα υπάρχει. Η ΕΠΟ συνεδριάζει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει ό,τι θέλει. Θα το πάει μέχρι εκεί που πιστεύει ότι τον βολεύει το timing. Δεν θα προετοιμαστεί πρόχειρα για τη δευτεροβάθμια. Δύο μέρες να το γράψει την έφεση. Δύσκολα να εκδικαστεί την Πέμπτη. Ποια Πέμπτη να εκδικαστεί? Έτσι θέλουν. Έτσι θέλουν να τελειώνει. Όχι, δεν τελειώνει. Θα το πάει ο ΠΑΟΚ εκεί που θέλει εκείνος. Το δευτεροβάθμιο. Όπου, επαναλαμβάνουμε, θα κριθεί και όλη η διαδικασία του πρωτοβάθμιου. Γι' αυτό ας περιμένουμε, ας μην είμαστε καθόλου σίγουροι και για την δεύτερη απόφαση. Ενημερωνόμαστε τον Γρηγόρη ότι οι υποθέσεις που εξετάζονται, που εξετάστηκαν μαζί την Παρασκευή, ήταν αυτή του ΠΑΟΚ και του Ατρομήτου. Του Ατρομήτου βγήκε η απόφαση. Τι απόφαση βγήκε, θα δούμε σε λίγο. Εντάξει, κάποιο πρόστιμο θα είναι. Ναι. Αυτά και για τα δικαστικά, και για τον Αρετόπουλο, που φυσικά έκανε το λάθος να ανατρέψει όλα όσα έγραψε στο φύλλο Αγώνος με συμπληρωματική έκθεση, που δεν είναι συμπληρωματική, είναι διαφορετική. Είναι άλλη έκθεση από τα γεγονότα που περιέγραψε στο φύλλο Αγώνος. Και αυτό παίζει ρόλο και αυτό δίνει πολλά πατήματα νομικά στον ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμές για να τα συζητήσουμε ποδοσφαιρικά, ό,τι εσείς είδατε νομικά. 23-10-287-888 για τις δικές σας απόψεις. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι κρίθηκε, τι τελείωσε, τι δεν τελείωσε. Πώς το βλέπετε εσείς και τον αγώνα του ΠΑΟΚ, τον αγώνα με την ΑΕΚ που έρχεται, τον αγώνα της ΑΕΚ χθες, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όλη αυτή τη μάχη που συνεχίζεται στο πρωτάθλημα. 23-10-287-888 για να σας ακούσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μισάωρου ας το πάρουν στην παρέα να το ακούσουν. Είναι η εικόνα του πρωταθλήματος και της αντιμετώπισης της ομάδας μας φέτος. Τα λόγια του Σταύρου μας αντιπροσωπεύουν πλήρως. Φόρτσα ΠΑΟΚΑΡΑ, φέτος είναι δικό μας και θα το γουστάρουμε πάρα πολύ. Ο 4-76 μέσα στο πρόγραμμα ήταν μια κακή ημέρα. 16 σερί νίκες, αν το χάσουμε μόνο στα χαρτιά. Ο Αετός δεν πεθαίνει ούτε στο γήπεδο ούτε στον αέρα. Αντιποδόσφαιρο η Τρίπολη. Δεν νομίζω, φίλε. Μια χαρά έπαιξε η Τρίπολη. Πόσο σίγουρος είσαι, Σταύρο, ότι δεν θα φάμε μείον 3? Βάσει των όσων έγιναν, θα έβρισκε δίκαιη μια απόφαση μείον 3 λόγω του αντικειμένου. Παιδιά, δεν διακόπη κανένα παιχνίδι. Δεν ξεκίνησε καν. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα. Αν μου πούνε ότι ξεκίνησε και το παιχνίδι κιόλας, τι να πω. Για το να μην συζητήσουμε αν φταίει ο προπονητής ή όχι, μια ομάδα ολόκληρη στο μηδέν και δεν θα μιλήσουμε για τον προπονητή. Καλά, όταν θα μιλήσεις για τον προπονητή, φίλε μου, θα μιλήσεις και για αυτούς που δώσανε φόδια στον προπονητή όμως. Και πώς το πήγε ο προπονητής μέχρι τώρα. Θες να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, πιστεύεις ότι είναι κατάλληλη στιγμή? Αν πάμε πάλι με αυτά τα χαφ, θα έχουμε πρόβλημα και με την ΑΕΚ. Κανείς δεν κόβει από αυτούς. Προπονητής πούλησε τον Τζίμιρο. Πάμε στους φίλους που περιμένουν, είναι αρκετοί. Καλό μεσημέρι. Στον πρώτο. Μεγαλμέρα. Γεια σας. Mm. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Επίσης. Θέλω να πω κάτι και θέλω και τη γνώμη σας τώρα. Λοιπόν, αν πούμε εμείς κάτι που βλέπουμε, δεν θα φανεί στο γήπεδο, ό,τι και αν γίνει. Δεν είναι βέβαιο, δεν είναι σίγουρο. Τι εννοείς? Δώσε το παράδειγμα στο μυαλό σου.
Εννοώ ότι επειδή μερικές φορές ο Σταύρος καταλαβαίνω γιατί το λέει, ότι να μην χαλάσουμε το κλίμα. Μα το κλίμα, άμα δεν χρειάζεται να πείτε εσείς, μα το έχετε πει πολλές φορές, ας πούμε, ότι τι ελλείψεις υπάρχουν στον ΠΑΟ κτλ. Το θέμα είναι να το δουν και να το καταλάβουν οι υπεύθυνοι. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Το πώς θα το καταλάβουν. Μήπως για να το καταλάβουν πρέπει να τα πούνε κάθε μέρα. Μήπως θα πρέπει να το βλέπουν στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τέτοια πράγματα. Εγώ από τη μεριά μου, αν ήμουν αυτές τις συνέντευξεις τύπου, θα έλεγα στον προπονητή από τη στιγμή που δεν θέλεις, γιατί το δήλωσε, αν το θυμάμαι καλά, ότι ναι, δεν θέλεις aggressive half, σήμερα έκανες λάθος. Χρειαζόταν να πάω aggressive half. Και σε τέτοια παιχνίδια χρειάζονται aggressive half. Δεν νομίζω να ακούστηκε κάτι τέτοιο σε καμιά συνέντευξη. Δεν ξέρω αν σε κατηδίαν συζητήσεις λέγεται και τι λέγεται. Απλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα μερικές φορές, όσο και να τα κρύβουμε για να μην χαλάμε το κλίμα της ομάδος, ίσως πρέπει να τα καυτηριάζουμε για να τα καταλαβαίνουμε. Υπόθηκαν, φίλε, στις νίκες. Υπόθηκαν και τα προβλήματα και η πόλη του Τσίμηρωτ και όλα αυτά που ανέφερες. Συνήθως όμως στις νίκες όμως εμείς υπάρχει και φορεία και τα αφήνουμε. Απλά έχω μια απορία, ρε παιδιά. Δεν γίνεται ένας παίχτης. Παρότι τώρα η ομάδα μας έχει πάει και γενικά σε όλη τη φάση του πρωταθλήματος δεν έχω παράπονο. Βλέπουμε και τι γίνεται και όλα τα άλλα τα βλέπουμε και συμφωνώ μαζί σας σε όλα. Αλλά θεωρώ ότι οι παίχτες που είναι αμείβονται με πολλά λεφτά θα πρέπει να παίρνουν την ομάδα από το χέρι. Ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια. Και είναι λογικό και πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από αυτούς. Δηλαδή, εχθές είδα ένα Τσιλιανίδη, δεν ξέρω πώς θα παίρνει το παιδί. Και ένα Τόμψο, όπως λέγεται εδώ, μας κάνανε ό,τι θέλαν. Δηλαδή, αν δεν έχουμε απέτηση από τον αυτό που παίρνει 700, 800, 300, να παίρνει την ομάδα πάνω και να το δείχνει, γιατί αν δεν το δείχνει, δεν θα πάντως, όσα και να παίρνει ο Μαωρίσιο και ο Σάχοφ, γρήγοροι δεν μπορούν να γίνουν. Όσα και να παίρνουν. Και όση αύξηση και να τους κάνεις. Δηλαδή, είναι και θέμα χαρακτηριστικών. Εμένα το που λένε μου είναι ο Βιερίνια. Κακός, κάκιστος. Η εικόνα δεν είναι. Δεν μπορεί ο Τσιλιανίδης, δεν ξέρω τι παίρνει το παιδί. 80, 150. Από αυτοί οι παίχτες πρέπει να μπουν μπροστά και πρέπει να μπουν τώρα μπροστά. Βεβαίως. Αυτό δεν θέλω να πω εγώ. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αλλά και τα κακά σε εμάς δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι λένε οι άλλοι, θα πάρουν κάτω από το χαλάκι. Πρέπει να βγαίνουν μπροστά, γιατί μάλλον οι δικοί μας για να τα δουν πρέπει να φορέσουν γυαλιά. Άμα καταλαβαίνουν και άμα αλλά ξέρουν. Χρειάζονται και άλλα. Χρειάζονται και άλλα γυαλιά, μάλλον. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Από Κύπρο παίρνω τηλέφωνο, Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Οι γραμμές σκασμένος είναι πάντα καλύτερα. Ναι. Πολύ σκασμένος, αλλά θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Το Σταύρο το ξέρω από παιδί. Σταυροπολίτης γιατί είμαι, άσχετα που λείπω 22 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Εσένα σε ξέρω λιγότερο, σε διαβάζω περισσότερο, σε ακούω περισσότερο. Το Σταύρο το ξέρω τι παιδί είναι, πόσο άρρωστος με τον ΠΑΟΚ είναι. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ σε δύο πράγματα, παιδιά. Επικοδομητική κριτική. Και που η οικοδομητική κριτική κάνουμε όταν η κριτική που κάνουμε είναι τον καιρό που πρέπει. Τώρα μετά από μια ήττα, ό,τι και να μου πείτε, όπως και να μου το πείτε, εγώ είμαι τόσο τρελαμένος και πολλοί άλλοι που δεν θα σας ακούσουμε. Λοιπόν, το να λέω ότι υπόθηκαν τα ίδια και στα καλά. Ναι, αλλά σε λιγότερο βαθμό, Δημήτρη. Έτσι φάνηκε. Πολύ λιγότερο. Έτσι φάνηκε. Διάβασε τη γράφα όταν πουλήθηκε ο Τσίμηρωτ. Εγώ έχω στείλει και μήνυμα στον Σταύρο και του λέω τι κάνετε, ρε, τι κάνουνε. Δηλαδή, αντί να διώξουμε τον Μπρίκιτς και τον Λέοβατ που είναι καρκίνος, πουλάμε τον Τσίμηρωτ τελευταίες μέρες στον Αλά. Αυτό έγινε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πάνω από το χειμένο γάλα. Έγινε. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα από εσάς είναι αυτό που κάνατε στο δεύτερο μέρος. Αυτό το στήσιμο που έχει γίνει με την δικαστική. Εκεί πρέπει να σταθείτε. Σε αυτό πρέπει να σταθείτε. Τώρα, μετά από μια ήττα, δεν παίξαμε καλά, ρε παιδιά. Και εμείς τουλάχιστον σαν ΠΑΟΞΥΡΙΣ, γιατί είμαστε ΠΑΟΚ, έχουμε τα κάκαλα να το πω, να πούμε ότι δεν παίξαμε καλά και χάσαμε. Ήμασταν πιεσμένοι, θέλαμε οπωσδήποτε την νίκη, διότι και το 2-2 βαθμός ήταν, το θέλουμε και το βαθμό τον ήθελες. Αλλά η πίεση που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή στο να κερδίζει κάθε αγώνα, αυτό είναι και το πιο τραγικό, το πιο τρελό. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
μόνο στην Ελλάδα. Έγινε, ο πρώτος να κυνηγάει τον εαυτό του. Σταθείτε στην ομάδα, παιδιά, κοντά, όλοι μαζί, μια γροθιά να γίνουν. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Να σε καλά, με. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Σταύρο, καλησπέρα, Φάιφαν είμαι. Κλείσε το ραδιόφωνο. Με ακούς? Ακούμε. Ναι, ο Φάιφαν είμαι. Είπες πριν ότι έφταιγε ο ήλιος. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον πατέρα μου για την αντικανονική... Άντε βρε τα γάρι, άντε βλάκα. Άντε καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι. Έλα, ακούγεσαι, ναι. Σταύρο, τι κάνεις, παλικάρι μου? Ήρεμος, ρε. Καλά είσαι? Πάντα. Σένα σε γνωρίζει το Δημήτρη λίγο. Λοιπόν, παιδιά, στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ποδοσφαιρικά. Μπορούμε να μιλάμε ποδοσφαιρικά? Πώς δεν μπορούμε? Είπε ο Δημήτρης προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ έκανε κακή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα μόνο να κερδίζει, Δημήτρη? Δεν έχει δικαίωμα? Δηλαδή αυτή η ομάδα φυσικά, μετά από 16 συνεχή νίκες, να χάσει ένα παιχνίδι, να βρεθεί σε μια δύσκολη μέρα, μια κακή μέρα? Βεβαίως. Δηλαδή, αλλά να δούμε και το πώς έχασε, μην τυχόν διορθώνεται. Γιατί άμα το ξαναπάθεις... Θα τα δούμε όλα, λοιπόν, φίλε. Επειδή στην Ελλάδα το πρωτάθλημα ποτέ δεν ήταν ποδοσφαιρικό, ας ξεκινήσουμε από το δεδομένο. Το δεδομένο, λοιπόν, είναι ότι ήρθε μια ομάδα εδώ πέρα στημένη να σου διαλύσει την ψυχολογία, να σου διαλύσει την ενότητα που έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ με την ομάδα, με τον μεγαλομέτωχο, τον Σαββίδη, και σε έκανες μπαράλια. Και εσύ περιμένεις τώρα, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, να πάει ο ΠΑΟΚ και στην Σμύρνη που κέρδισε, πήγε στη και μπράβο στα παιδιά, πήγε στη Σμύρνη, το αποδείξανε, και κέρδισε, ναι. Και συνεχώς να είναι με το μαχαίρι στο λαιμό σε όλα τα μάτια να τα κερδίζει όπως και να έχει. Πες μου ένα πρωτάθλημα στον εσύ κόσμο. Εσύ τι λες, ότι έπρεπε να το παρατήσει μετά το έγινε Κυριακή? Όχι, βέβαια. Αλλά όχι, πρόσεξε, εσύ επιρρύπτεσαι. Ή να τους δώσω δικαιολογίες ότι, παιδιά, έχετε δίκιο. Δεν δίνω δικαιολογία. Έχουν δίκιο. Όχι, δεν δίνω καμία δικαιολογία. Σοβαρά, δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Συγγνώμη λίγο, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ στην εργασία σου είσαι πάντα ψυχολογικά, εντάξει? Όχι. Λοιπόν, αυτή, γιατί περιμένεις να είναι αυτή, εντάξει? Φίλε, μέχρι το 60... Τι είναι αυτή, δηλαδή, ρομπότ, κάνανε 5 φάουλ μέχρι το 60. Δεν τους δίνω δίκιο. Δεν τους δίνω δίκιο. Βρε, κίτρινη κάρτα έχει μόνο Μαλεζάς. Δεν γίνεται. Φίλε, όλοι έχουμε... Ρε, φίλε, κοίταξε, εσύ ισοπεδώνεις τα πάντα. Αλλά πρόσεξε, ας τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα, έτσι. Ναι. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Λοιπόν, όλα ξεκίνησα στραβά. Έπαιξες με Ολυμπιακό στο κύπελο. Με παπά, σε σφάζουν, δεν κατέβηκες να παίξεις, καλά έκανες, αλλά πάλευες μόνος σου για να πάρει πρωτάθλημα κύπελο η ΑΕΚ. Ψέματα είναι? Ναι. Είναι ψέματα αυτό? Όχι. Δεν είναι ψέματα. Λοιπόν, το δεύτερο λάθος που κάνει ο Σαββίδης είναι ότι ψάχνει να βρει συνεργάτες για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο πού? Στους κλέφτες του Πόκρε. Με τον Ελισανίδη, τον κλέφτη. Μην εκλείσεις. Όχι. Άκυρο. Άκυρο. Φυλακή εκτός όλων των άλλων, θα έχω το κλαρίνο. Προσέχουμε λίγο. Ναι. Λάθος. Καλησπέρα στον επόμενο. Το κλαρίνο στη φυλακή, δηλαδή. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Παιδιά, να ρωτήσω λίγο κάτι. Πέρυσι με τη διαδικασία της εκδίκασης για τον τελικό, ναι, ο κύριος Βακάλης, ο παρατηρητής του αγώνα, δεν είχε κάνει ένα λάθος με μεγάλο ερωτηματικό μετά την επίσκεψή του στην ΚΕΔ με τον κύριο Μελισανίδη, έτσι, ως αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, στην ώρα εισόδου των οπαδών μας, ναι, στο γήπεδο? Ναι. Όταν στάλθηκε η συμπληρωματική για την αλλαγή της ώρας, τη δέχτηκε η πρόεδρος συγκεκριμένη? Σκολαρική, δεν ήταν η συγκεκριμένη. Ναι. Όχι και να ήταν, ούτε η δευτεροβάθμια, ούτε η πρωτοβάθμια, ούτε ακόμη το διαιτητικό δεν δέχτηκαν καμία αλλαγή συμπληρωματική. Το η πειθαρχική της ΕΠΟ δεν το δέχτηκε. Δεν τη δέχτηκε κανένας. Με αυτό ίσως τι αποτέλεσμα είχε? Να τιμωρηθούμε εμείς. Με μείον 6, συν 4 αγωνιστικές από την ΑΕΚ και διπλάσιο πρόστιμο. 300.000. Έτσι, η μεγαλύτερη ποινή όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι. Γιατί τα ξεχνάμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα η συζήτηση για τον αγώνα εχθές είναι εντελώς υποθετική. Παρόλο που είδαμε έναν αγώνα τον οποίο ο Αστέρας φάνηκε να κυριάρχησε στο γήπεδο, έτσι. Γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετικές συνθήκες αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε
μετά από ένα θρίαμβο επί του Ολυμπιακού με το συν 4 και θα μπορούσε άνετα να διαχειριστεί το παιχνίδι από το 1 μέχρι το 90 και δεν θα είχαμε αυτή την εικόνα, ας πούμε, να είναι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να παίζει με 8 επιθετικογενείς παίχτες χωρίς κόφτη μέσα στο γήπεδο, με 2 center for, το Βαρέλα βοηθό center for, και να τρώει γκολ στην αντεπίθεση στο 98 έχοντας έναν στην άμυνά του. Αυτό, διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Διαφωνούμε γιατί είναι η υπόθεση. Αν έχανες με 2-1 χθες, έχοντας κερδίσει τον Ολυμπιακό, πάλι το ίδιο θα έκανες. Θα προσπαθήσεις να δεν θα έκανες το ίδιο. Γιατί? Δεν θα έκανες το ίδιο, γιατί σε περίπτωση που ακόμη και ήτας, είχες ένα βαθμό πάνω από την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα είχε υποχρέωση νίκες με στην Τούμπα. Δεν είναι το ίδιο. Μα πάλι θα ήθελες να σοφαρίσεις το παιχνίδι. Ναι, ρε Δημήτρη, θα ήθελες. Γιατί επιμένεις, δεν κολλήσει το κεφάλι σου, μου θυμίζει ένα γνωστό μου, ρε. Χάνεις με 2-1. Επειδή έχω ένα παιχνίδι λιγότερο και από αυτό που δεν έπαιξα είμαι μείον 6. Δεν θα επηρεάσει αυτό το πράγμα έναν οργανισμό, πλάκα μου κάνει. Μα είναι, μιλάμε ρε Σταύρο, ότι σε ένα παιχνίδι υπήρξε μείον 6 στο ΠΑΟΚ συν 3 στον Ολυμπιακό. 9 βαθμοί διαφορά, ήταν 52-43. Και αυτή τη στιγμή, αν γίνει η αλλαγή στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός περνάει ένα βαθμό πάνω τον ΠΑΟΚ. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε τα αρνητικά ή τα αρνητικά, ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Το παρατάμε, τελείωσε. Όχι, ρε φίλε, δεν το παρατάμε, αλλά να μην αντιληφθούμε ποιες είναι οι αιτίες που έφτασαν στο αποτέλεσμα. Το αντιληφθήκαμε. Το αντιληφθήκαμε. Το αντιληφθήκαμε, λέω, και τονίζεται. Η ομάδα δεν μπορεί να περάσει. Γιατί κολλάμε μόνο στα χαρακτηριστικά, ρε αγόρι μου. Λέμε ότι τα χαρακτηριστικά δεν και τα λοιπά. Η ομάδα αυτό, ξεκόλα, δεν είπαμε μόνο αυτό. Όλα τα είπαμε. Μην κολλάς κι εσύ. Εγώ αυτό που βλέπω, χθες είδα μια ομάδα η οποία μου φάνηκε άδεια. Συνολικά φάνηκε να μην έχει κανένας ιδέες μέσα στο γήπεδο, ακόμη και ο προπονητής πήρε απίστευτα ρίσκα. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι η ομάδα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας ως αμυντικό χαφ τον τραγικό τουλάχιστον εχθές, μοναδικό ως κόφτη το Μαουρίσιο, ο οποίος νομίζω ότι δεν έκοψε ούτε με βαλέ εχθές και κάνει το εκπληκτικό λάθος, έχοντας τον Μπίσεσβαρ μέσα, τον Βιερίνια πάνω, τον Κουλούρη μαζί με τον Πρίγιοβιτς, και περιμέναμε να κάνει τι. Σε κάθε αντεπίθεση ο Αστέρας θα μπορούσε να σου βάλει το τρίτο γκολ. Η ομάδα ξυπνάει μετά τη φάση που πιάνει τη φάση εκείνη ο Πασχαλάκης στο 75. Μέχρι εκεί δεν έχουμε κάνει τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Εκτός από ένα σούτ του Μπίσεσβαρ τα βουνά. Η ομάδα δέχεται τέτοιο πόλεμο, δεν έχει γίνει ξανά στα παγκόσμια χρονικά. Δηλαδή, υπουργός, πείτε μου εσείς ότι η απόφαση του υπουργού Δημήτρη, όσοι ήσασταν στα Γιάννενα, μετά το διπλό του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα που βγαίνει ο Πετράκης και λέει ότι το μάτς το πήρε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δεν δίνει το μισό πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Και ότι πρέπει ο κύριος υπουργός να πάει μαζί με τον Μελισανίδη, αν καταφέρουν και το πάρουν, να αγκαλιά όλοι με το Θωμά, να παρηγυρίζουν τον τίτλο. Πες μου εσύ ότι δεν αλλοιώνει το πρωτάθλημα, το αν ο ΠΑΟΚ εχθές είχε 3.500-4 στην Τρίπολη, και αν η ομάδα έτσι που ήταν κοιμισμένη, ο κόσμος δεν την έσπρωχνε να πάρει το αποτέλεσμα. Συμφωνούμε σε όλα. Απλά δεν δίνω δικαιολογία. Είναι ομάδα σε η οποία παίζουν. Έχει να αντιμετωπίσει την Νόβα. Πείτε μου εσείς αν η Νόβα έχει ξανακάνει στα τόσα χρόνια zoom να δείξει στο παπούτσι που πατάει ο ποδοσφαιριστής του αντιπάλου του Ολυμπιακού. Πείτε μου. Αν υπάρχει δηλαδή τέτοιο πράγμα που συμβαίνει αυτό το πράγμα με την κρατική τηλεόραση, με την Νόβα, με την πολιτεία, με τη διαιτησία, με την αστυνομία. Τι να κάνει, αν πείτε μου, εγώ χθες τρελάθηκα. Χωρίς να πάω στο κεφαλικό με την ομάδα. Ήταν κακή. Τρελάθηκα με όλους. Αλλά πες μου πώς μπορεί ένας οργανισμός άμαθος στον πρωταθλητισμό σε τέτοια πίεση να τα καταφέρει. Άντε, πείτε μου εσείς πώς θα το καταφέρει. Πώς θα καταφέρουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που δώσαν την ψυχή τους και κάνανε το 16-16 ότι έπρεπε να κάνουν το 30-30 για να πάρουν το πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω να ότι πρέπει να τους πιέσεις, γιατί πάνε να μας περάσουν και για μακάκες. Μας βγάλανε και για χαλίφιδες. Δηλαδή και κερατάδες και δαρμένοι. Έγινε, καλό μεσημέρι. Πάμε επόμενη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Παιδιά, γεια σου, Ψύχρονος, είμαι από Αθήνα. Γεια σου, καλησπέρα. Ρε παιδιά, πήρα να σας πω κάτι, μήπως καταφέρω να σας κάνω να γελάσετε λίγο. Ναι. Ένα σύνθημα που έβγαλα μετά το παιχνίδι, όταν τελείωσε. Λούμπος, Αλάνη, μάθε μας μπαλίτσα. Πούλα και τον Γκάνιας, πούλα και τρελίτσα. Άμα πουλήσει τον Γκάνιας, θα είναι επιτυχία. Έγινε, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Επόμενος, χαίρετε. Γεια και χαρά και στους δύο. Καλησπέρα. Επειδή καταλαβαίνω ότι είναι ζόρικα τα πράγματα, ευτυχώς όχι όπως το περίμενα. Σίγουρα είναι πολύ πιο ψύχρεμη η κατάσταση, πάλι καλά. Και επειδή όλο αυτό
για μένα ξεκινάει από το ότι υπήρχε μια σιγουριά στην ομάδα, υπήρχε μια σιγουριά που ήταν δεδομένη ότι κάποια ώρα μπορεί να γίνει ανάποδα από την απειρία. Γιατί αυτή η ομάδα φτιάχνεται όσο θέλουμε ή δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Κτίζεται πρωταθλήτρια. Για να κτιστεί σίγουρα θα γίνουν λάθη. Ναι. Το λάθος που έγινε είναι ότι ήταν σίγουροι ότι δεν μπαίνει παραπάνω από ένα γκολ, γιατί έτσι ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι προχθές, και επίσης ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά στον Πανιόνιο, φάνηκε καθαρά η υπεροχή μας, κάτι τέτοιο θα γίνει και στην Τρίπολη. Δηλαδή υπήρχε μια νοοτροπία που σίγουρα δεν βοηθάει αυτόν που είναι καλύτερος. Γίνεται χειρότερος με αυτή την νοοτροπία. Και έγινε χειρότερος. Έστω και για ένα παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Αυτό σημαίνει πως αυτή η νοοτροπία πάει πίσω, την κρατάμε για εμπειρία και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Ως προς το αποτέλεσμα, είναι σίγουρο ότι πλέον, αν όλα πάνε αρνητικά για μας, δεν έχουμε εμείς στο χέρι μας την πρώτη θέση. Πρέπει να γίνουν γκέλες από τις άλλες ομάδες, ειδικά από την ΑΕΚ. Και από εκεί και ύστερα ας κάνει το καλύτερο δυνατόν η ομάδα και ό,τι αποτέλεσμα έστει. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Ναι. Αλλά σίγουρα όμως αυτό που συνέβη ήταν μέσα στο πρόγραμμα για μένα. Δεν μας δίνουν μόνο το δικαίωμα με αυτό που γίνεται με τους μείον 6 βαθμούς που θέλουν να μας βάλουν. Δεν μας δίνουν το δικαίωμα για αυτή την γκέλα. Που κανονικά ήταν μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στα 7 παιχνίδια, να χάσουμε 3 μέχρι 4 βαθμούς και να βγούμε πρώτοι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως, και με αυτό κλείνω, είναι ποιος θα ασχοληθεί και ποιος πρέπει να ασχοληθεί για να φάει διπλή, γιατί δεν είναι μόνο μία, είναι δύο τιμωρίες, ο Μυραλάς. Δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητος. Το Μυραλάς κάποιος πρέπει να ασχοληθεί μαζί του. Ο ποδοσφαιρικός αγγελέας. Ναι. Ο ποδοσφαιρικός αγγελέας. Ναι, κάπου... τον οποίο βλέπει ο Καλτσάς ότι δεν ασχολείται και κάνει τα ίδια φυσικά. Ίδια. Και θα κάνουν και πολύ το ίδιο. Και στην αντίθετη πλευρά, ο Πέρκας πιάνει τους όχις του και τρώει δύο αγωνιστικές. Παρότι δεν απευθύνεται σε κερκίδα, σε αντιπάλους, σε οτιδήποτε. Μισό λεπτό η επόμενη να ακούσουμε τι ώρα είναι. Πάμε. Επόμενη φίλη, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα από σου, γιατί κάνε. Καλά, εσύ. Όλα καλά. Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα εντάχει. Ναι. Καταρχάς, ξεκινώντας από τα δικαστικά, γιατί για ποδόσφαιρο μιλάμε, πότε πρέπει να ξεκινήσουν τα δικαστικά, όταν ζητάει μία δικαστήνα, μία συμπληρωματική έκθεση, καλά κάνει και τη ζητάει. Όταν η συμπληρωματική έκθεση έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει ο νόμος, πρέπει να μπει στο διαιτητή, αυτό που μου στείλες, δεν μπορώ να το δεχτώ, γιατί δεν μου στείλες συμπλήρωμα, μου στείλες κάτι διαφορετικό. Δεν σου ζήτησα αυτό, σου ζήτησα κάτι άλλο. Αυτό βεβαίως που έγραψε ο Αρετόπουλος είναι επιστημονικά γραμμένο, έτσι. Δεν είναι από διαιτητή, είναι από δικηγόρο. Εγώ ξέρω τι θα έκανα. Θα βάζω τον Αρετόπουλο να γράψει έκθεση. Ας αρέσει η άνοιξη. Ωραία. Και αν μπορούσε να βάλει εισαγωγή, κυρίως θέμα και επίλογο, θα ήμουν πολύ συγκινημένος. Αλλά αυτά είναι όπλα για τη συνέχεια, έτσι. Ναι. Μα φυσικά είναι όπλα για τη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα πω γιατί ζήτησε η δικαστήνα κάτι τέτοιο. Δεν θα το πάρω. Αν και ξέρουμε αρκετά, δεν θα το πάρω με... Δεν γίνεται σχεδόν ποτέ αυτό να το ζητήσει. Και φυσικά δεν ενημέρωσε και κανέναν. Να λίγο απλά, ναι. Θέλω να μου τα πεις λίγο πιο ξεκάθαρα. Άλλο αυτό και άλλο να πεις στον άλλον, άλλαξα εντελώς γνώμη. Αυτό δεν βγάζει ένα νόημα και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, γιατί μιλάμε για δικαστήριο, μιλάμε για νόμο. Δηλαδή, ναι. Έχω συγχαθεί, έχω βαρεθεί να είμαι αυτός ο οποίος βλέπει ένα άσπρο και του λένε δεν είναι άσπρο, είναι πορτοκάλι, ούτε καν πορτοκάλι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το έχω συγχαθεί αυτό το πράγμα και είναι, δηλαδή είμαι εδώ, με βλέπουν οι Σουηδοί, με ρωτάνε τι έχεις και λέω τι να σας εξηγώ ρε παιδιά, δεν κατέχω καν τη γλώσσα σας για να σας εξηγήσω τι διάολο συμβαίνει. Δηλαδή, με καταλαβαίνετε τι λέω. Βλέπεις ότι όλα είναι με το μέρος σου και έχεις την αίσθηση ακόμα και σήμερα ότι παρότι όλα τα έχεις με το μέρος σου, θα στη φέρουν. Και βλέπεις με τόση σιγουριά ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, και το διαβάζω τώρα σε έναν κύριο Τσακίρη, με την σίγουρη, ούτε καν διαφαινόμενη, με τη σίγουρη τιμωρία του ΠΑΟΚ.
ότι θα έρθει κύριος στην Τούμπα και καλώς θα σωρίσει. Ας έρθουν, λοιπόν, ας έρθουν ήσυχοι. Ας έρθουν βεβαίως. Να σου πω κάτι. Αυτό που θα καταφέρει ο Ολυμπιακός στο τέλος, σου δίνω εγώ την πιθανότητα να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Σου δίνω αυτή την πιθανότητα, γιατί είναι πιθανότητα. Ναι. Να κάνει και την ΑΕΚ να τους λέει το πήρατε στα χαρτιά και τον ΠΑΟΚ να λέει δεν το πήρατε. Αυτό ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού. Αυτό θέλει. Αυτό ήταν ο στόχος. Και εκεί φάνηκαν ποιοι οργανισμοί έχουν ψυχή και ποιοι όχι. Με καταλαβαίνεις. Δεν είναι το παιδάκι το κακομαθημένο που επειδή δεν του πάει το παιχνίδι, παίρνει την μπάλα και φεύγει. Θεωρεί ότι του ανήκει όλο το γήπεδο, όλη η παιδική χαρά και όλα τα υπόλοιπα παιδάκια μαζί. Μιλάμε και αυτή η μοιοπική εικόνα που έχουν όλοι οι αντίπαλοι, ενώ βλέπουν ποιος είναι ο εχθρός, αν συνέβαινε, λένε όπως ο Ήβιτς, αν συνέβαινε αυτό που είχε συμβεί με τον Ήβιτς, να πετούσε κάποιος ένα μπουκάλι, μισοάδιο, μισογεμάτο, δες το πως θες, θα έλεγε κανένας παοξής τίποτα. Εδώ μιλάμε μπροστά στα μάτια μας, δεν έχει συμβεί κάτι, δεν έχει συμβεί τίποτα και σου λένε, α, είναι ίδιο όπως πέρσι. Πόσο μοιοπάς μπορεί να είσαι, πόσο να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα μπορεί να είσαι, όταν βλέπεις ποιος το κάνει και θα στο κάνει, όχι αύριο, την ίδια μέρα αν του δινόταν ευκαιρία να στο κάνει, θα στο κάνει. Μα, αλλά είμαστε τόσο λάθος που πραγματικά αναρωτιέμαι, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Έγινε φίλε, καλό μεσημέρι. Ψυχραιμία στη Σουηδία. Πάμε επόμενη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, τι σας προκαλεί, πώς να το πω, τι σας κάνει έκπλεξη, ας πούμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ μιλάμε για μια βιομηχανία προπαγάνδας, όμοια της οποίας δεν έχω δει ποτέ. Ξεκάθαρα. Παρακολουθώ από το 70 το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και σας κάνει εντύπωση και ο άλλος ο φίλος που έλεγε για το Μελισσανίδη. Παρεπιπτόντως ανοίγω μια παρένθεση, ο κύριος Μπακάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σάμου, ναι. Ο οποίος είναι κολλητός του Μελισσανίδη και με αυτόν πήγε στον Περέιρα. Συνοδεία αυτού, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αντιπρόεδρος της ΕΠΟ να τον πάρει κάποιον να τον πάρει στον Περέιρα. Έτσι. Ήταν αυτός ο οποίος όλος τυχαίως έβαλε ότι 9 η ώρα γινόντουσαν τα επεισόδια στον τελικό. Και παίξαμε το μισό πρωτάθλημα, να πούμε, με κλειστές πόρτες. Ναι. Όλα είναι, καλά δεν μιλάμε τώρα για τους λεγόμενους δημοσιογράφους και τα λοιπά, ειδικά της ΑΕΚ. Ποιος Ολυμπιακός, γιατί οι άλλοι τι είναι. Είχε δίκιο ο άλλος ο φίλος που έλεγε με ποιον πας να κάνεις την κάθαρση. Με ποιον. Ποιος από τους τρεις υπόλοιπους έχει καθαρό ποινικό μητρό. Μόνος του δεν μπορούσε. Ποιος. Μόνος του δεν μπορούσε. Μόνος του, όλα να τα κάνει μόνος του δεν μπορούσε. Εντάξει. Καλύτερα να πιάνε τους μικρούς. Δεν ξέρω. Έχει λοιπόν δίκιο ο Θοδωρίδης μετά που βγήκε, άσχετα που εγώ δεν πιστεύω ότι υπόθηκε κάτι τέτοιο διάλογος, που έλεγε μεγάλη πλήρωσες εσύ και καθαρίζει ο άλλος. Δεν είναι αυτή η κουβέντα. Πλήρωσες εσύ και καθαρίζει ο άλλος. Έχει δίκιο. Έτσι θέλει να περάσει. Έτσι θέλει να περάσει και εσύ τσιμπάς. Είσαι καράβλαχος. Άιντε. Έτσι, άιντε τώρα. Άιντε τσιμπάς. Πάμε στον επόμενο. Δεν μας γυρνά τα μυαλά σήμερα. Δεν είμαστε καλά. Καλησπέρα. Ναι. Παρακαλώ. Έλα παιδιά, εγώ είμαι πάλι. Ναι. Εσύ είσαι πάλι, τι είναι, ξαναβγήκες. Εγώ ξαναπήρα και με κλείσατε, αλλά τώρα θα... Όχι ρε φίλε, πρόσκαι πώς μιλάς. Το κατάλαβε. Έχει αλλάξει. Το κατάλαβε. Πάμε. Σταυρό. Ναι. Και Δημήτρη, πείτε μου ένα πρωτάθλημα, όχι πολλά, ένα πρωτάθλημα που το πήραν αυτοί με το σταυρό στο χέρι. Ένα. Ένα μόνο. Δηλαδή, ΑΕΚ, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Ένα πείτε μου, μόνο ένα, όχι παραπάνω. Δεν θυμόμαστε. Νομίζω το 89 η ΑΕΚ το έχει πάρει η Παλικαρίσκη. Με ο Κόνς και Σαβέσκη. Το 89 η ΑΕΚ, Φίλεπ, καταρχήν το 89 Σταύρο πρέπει να είσαι 13 χρονών εσύ. Εγώ 15. 15. Και έπαιζα μπάλα. Άρα έχω εικόνα. Λοιπόν, το 89 η ΑΕΚ είχε Αλέκο Αλεξανδρίνη να βουτάει σε κάθε φάση. Δεν ξέρω να το θυμάσαι αυτό. Είχε πάρει το κολάι από τότε. Ο δεν ο είναι εκείνο που έχει πιάσει τα πέναλτι ο Οικονομόπουλος, πώς έχει... Αδερφέ, συγγνώμη, εκείνο ο Αλεξανδρής, στην ΑΕΚ έμαθε να βουτάει. Στον Ολυμπιακό συνέχισε το θέατρό του. Πάντως το καθηγητή Λύκη εκεί το βγάλε. Εκεί έγινε δάσκαλος. Μετά έγινε καθηγητής στον Ολυμπιακό, στις Βουτιές. Δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε αν αυτοί πήρανε καθαρά πρωταθλήματα και πρέπει εμείς να πηγαίνουμε πάντα με το σταυρό στο χέρι. Δεν πρόκειται να πάρουμε πρωτάθλημα με αυτούς, με το σταυρό στο χέρι. Γιατί αυτοί
είναι φίδια. Και με φίδια δεν πρέπει να έχουμε συναλλαγές. Είτε με κίτρινο, είτε με κόκκινο, είτε με πράσινο. Και δεν πρέπει να έχουμε συναλλαγές. Για να έχεις συναλλαγές με κανέναν, πρέπει να είσαι στρατός. Καταλαβαίνεις αυτό. Είσαι, είσαι στρατός, φίλε. Δεν για την δίθεν κάθαρση του ποδοσφαίρου, ποτέ. Γιατί η ΑΕΚ πήρε βαθμούς από τη Λαμία. Αβαβά. Πήρε από την Ξάνθη. Ξαναπήρε από την Τρίπολη. Ξαναπήρε πάλι από τη Λαμία. Ξαναπήρε από τον Μπας Γιάννενα. Ξαναπήρε από την Ξάνθη πάλι. Με δύο κολοσσάι του Πράγκη. Δεν είναι το πρωτάθλημα όπως είναι τα προηγούμενα. Μην είναι το... Α, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ευνοούνται είναι, όλοι. Είναι... Ευνοούνται κάποιοι πιο πολύ. Δεν ευνοείται μόνο ένας και φίλοι του. Μην το λες ότι είναι το ίδιο. Και το παιχνίδι παίζεται στην επικοινωνία. Το ζήτημα εδώ είναι, φίλε, ότι αν ευνοούνται όλοι, δεν αδικούνται και όλοι. Αδικείται μόνο ο ΠΑΟ. Εντάξει. Και εντός γηπέδων και εκτός. Και χθες ο Ολυμπιακός πήρε πέναλτι ο αντίπαλος εκτός περιοχής. Αδικήθηκε. Εντάξει. Ναι, αλλά και του Ολυμπιακού είπαν ότι δεν ήταν. Δεν ήταν, ναι. Είναι λάθη κατά όλων. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται μόνο υπέρ του Ολυμπιακού. Φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες ομάδες. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Γιατί αυτοί με έχουν εκλέψει εμένα πολλά πρωταθλήματα. Κατανοητός. Έτσι και αυτό που λέμε δεν θα γίνουμε οι ίδιοι με αυτούς. Εγώ τα ακούω βερεσέ. Αυτοί θα μας κλέβουν και εμείς θα το παίζουμε πάντα περήφανοι. Συμφωνούμε, συμφωνούμε σε αυτό. Να είσαι καλά. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Για... Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι έγινε τώρα. Όλα καλά εσύ. Μπράβο ρε Δημήτρη, όλα καλά. Λοιπόν, ένα πράγμα το εξαγωνιστικό, ένα το αγωνιστικό. Ναι. Χθες χάσαμε αγωνιστικά. Χάσαμε ναι. Μέσα στο γήπεδο, κανονικά, όπως λέει ο Δημήτρης. Βγήκαν οι αδυναμίες μας, okay, δεν είμαστε κακή ομάδα. Μπορούμε να πάμε και να κερδίσουμε ό,τι μένει. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν αλλάζει το ένα το άλλο. Δεύτερον, καλά, να πούμε πρώτον ότι χάνεις από τα χαφ, το οποίο λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε και δεν μπορούμε να το ξαναλέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Τέλος πάντων, και πολλά βία στα λάθη χθες και πολλά... κακές τοποθετήσεις. Εμένα αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση χθες βασικά ήταν οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος πιέζει ψηλά και προσπαθεί να σε κλέψει για να βγει στο χώρο και του δίνεις εσύ αυτό το χώρο. Κάνε λίγο στη διάρκεια του παιχνιδιού μία, δώσ' του λίγο την μπάλα. Δώσ' του λίγο την μπάλα, οργανώσ' του πίσω να χτυπήσουμε εμείς μπροστά. Ξέρω εγώ, αν πεις αυτό είναι και όπως το μάθεις, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα. Πάμε για τα υπόλοιπα. Το σχέδιο, παιδιά, έχει ως εξής και αν το βάλετε κάτω θα δείτε τι ωραία που είναι παιγμένο. Πρώτο, είμαι ΑΕΚ και Ολυμπιακός, παραδέχομαι μέσα μου ότι τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά δεν μπορώ να τον χτυπήσω. Το δέχομαι μέσα μου αυτό βαθιά. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο πλεονέκτημα γιατί είναι καλύτερη ομάδα από εμάς και έχει και δύο ντέρμπι στην Τούμπα. Πρώτον, αυτά τα ντέρμπι δεν πρέπει να γίνουν. Ή αν γίνουν, πρέπει να γίνουν με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Άρα, μπαίνει μπροστά τον Κανιάν, η ομαδάρα, αυτή η οποία ξέρει να κάνει τα πάντα και δεν κολλώνει πουθενά, ο Ολυμπιακός. Ποιος έρχεται πρώτος, ο Ολυμπιακός, μάλιστα. Στο παιχνίδι της Τούμπας με τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με ρολό, πασατέμπο θα έπεφτε. Άμα έπεφτε πασατέμπο και το πιτούμπινε μέσα στο μάτι και δεν μπορεί, στραβωνόταν, θα έλεγε στραβώθηκα. Γιατί είναι αυτό το πασατέμπο. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, αν ήταν αυτό. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Βγαίνουμε, φεύγουμε σαν κλέφτες. Δεν πειράζει ούτε νόμοι, ούτε χαρτιά, ούτε παραχάρτια. Τίποτα. Εμείς θα σηκωθούμε και θα φύγουμε. Φεύγουμε. Δεν γίνεται ο αγώνας. Υπάρχουν επίσημα έγγραφα. Βγαίνει το κατηγορητήριο και εκεί πέρα εγώ ρε παιδιά κάτι μου βρώμαγε. Βγαίνει το κατηγορητήριο και με το βγαίνει το κατηγορητήριο ο Ολυμπιακός λουφάζει και ο ΠΑΟΚ βγαίνει στα κεραμίδια. Ρε θα σας κάνουμε, ρε θα σας φτιάξουμε και τους τρολάρουμε. Είχε δίκιο, αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Πρόσεξε τώρα, ναι. Πρόσεξε. Εμείς εδώ να είμαστε στα κεραμίδια, λέω ελάτε ρε. Σαν να τους λέγαμε ελάτε ρε, πάμε στο δικαστήριο ρε. Ελάτε ρε, πάμε. Έτσι και το ξανάλεγε, Λέω ο Ολυμπιακός που είναι τόσο με τις εντυπώσεις, δεν μιλάει καθόλου. Που, αν μη τι άλλο, και να είχαν και να μην είχαν, ο Ολυμπιακός μιλάει. Αυτό είναι απαντούσε, το απαντούσε. Και στα βίντεο και με το γιατρό και με τις εκθέσεις τις έβγαλε. Έβγαλε στοιχεία, απαντούσε. Καλά, τέλος πάντων. Εμείς πάντως, για, πρωτόγνωρο για μας, ήμασταν στα κεραμίδια. Και γιατί επίσημα για την ΠΑΕ μιλάω. Λοιπόν, τελειώνει το κατηγορητήριο, πάμε τέτοια. Και εμείς παρασκευή τι θα γίνει.
φυσικά η μύτη μέσα. Ένα στημένο δικαστήριο. Στημένο, το λέω εγώ, τακτικό δικαστή στημένο, τον λέω εγώ. Όχι, ρε. Όποιος όχι, θέλει ρε. Να μου κάνει μήνυση μέσα, εσείς μην το υιοθετείτε. Δεν πειράζει. Όχι, ρε. Όχι. Το λέω εγώ. Δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να, μου, δεν μπορεί να μιλάμε μπορώ, έτσι. Εγώ μπορώ να έχω άποψη. Ναι, θα περάσει προσεκτικό. Εσένα δεν σε ξέρουμε. Θα είσαι προσεκτικό. Θέλετε να σα πω όνομα, τυπώνυμο και αριθμό ταυτότητα. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ξέρω δεν το ξέρουμε αυτό. Σε οποιαδήποτε δίκη. Ωραία, εντάξει, άντε, το παίρνω πίσω. Σε οποιαδήποτε δίκη του κόσμου, όταν εμφανιστεί ένα νέο στοιχείο, υπάρχει αναβολή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μπορεί να περάσει. Δηλαδή, άμα πας για δολοφονία και κακώς κατηγορημένος για δολοφονία και σου πάνε εκεί πέρα ένα από Photoshop να φωτογραφία ότι έχεις ότι κάνεις ένα όχλο και σκοτώνεις έναν άνθρωπο ενώ εσύ ήσουν ένα σπίτι και κοιμόσουν. Εσύ δεν θα πεις ο δικηγόρος σου μια αναβολή ρε παιδιά να δούμε αν είναι Photoshop. Όχι, σε μισή ώρα να τα δείτε, μας τα πείτε. Ναι. Τα λέω λάθος. Με την ειρωνική ατάκα είστε έμπειρες. Είστε έμπειρες, ναι. Έλα λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Λέει μετά. Έρχεται η έκθεση Αρετόπουλου. Ποια έκθεση Αρετόπουλου? Ότι δείχνει άλλο που να ανταποδεικνύει, λέει το φίλο, τον ΚΑΠ, το λέει ο ΚΑΠ μάλλον για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν γίνεται δεκτό. Επεξηγηματική μπορεί να ζήτησε η κυρία και μάλιστα, okay, να επεξηγήσει τι έγινε. Εδώ ο άνθρωπος ανατρέπει τον ίδιο τον εαυτό. Τα λέω σωστά μέχρι εδώ. Χρήσιμο θα είναι. Θα είναι αυτό χρήσιμο. Άρα, ναι, okay. Ναι, περίμενε. Εγώ θα σου πω τώρα τι γίνεται παρακάτω. Είναι μεγάλο. Πάμε πιέτε, για να κλείσουμε. Έλα, περιμένουν κι άλλοι. Περίμενε. Τελειώνει η ιστορία. Αυτό όλο, αν αυτή βγει και πει ότι εγώ στηρίχθηκα στην. Όχι στο φύλλο αγώνα, το οποίο είναι το πιο δυνατό από όλα και στηρίζουμε στην έκθεση. Α το πει. Α το περίμενε. Η πρωτότυπη απόφαση θα είναι κυκλισμένων και μείον τρεις. Ναι. Το κυκλισμένων, μέχρι να κάνει τη έκθεση, έχει έρθει. Ναι. Τελείωσε η ΑΕΚ, το επόμενο τέρπι το δύσκολο, το κάνει κυκλισμένων. Άρα έχεις δύο τέρπι μες στην Τούμπα και ούτε το ένα έπαιξες με τον Ολυμπιακό, ούτε το άλλο θα παίξει τον κόσμο που είναι δυναμή σου. Ναι. Τα λέω σωστά μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Η απόδειξη για το σχέδιο το στημένο θα έρθει την Πέμπτη. Θα σου έρθει ο Κομίνης σε κυκλισμένων. Και θα δεις πώς εκτελείται ένα σχέδιο στην εντέλεια. Κάτσε και θα το δεις. Ο Κομίνης θα έρχονταν και με κόσμο και χωρίς κόσμο μάλλον. Υπάρχει, είδες που είναι, αυτό ξέχασα να σου το πω, οι ορισμοί της προηγούμενης αγωνιστικής είναι μέσω σχέδιο. Για να γίνει αυτό μέχρι εκεί. Είναι σχέδιο ολόκληρο. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ένα πράγμα έχει να κάνει. Να κερδίσει την ΑΕΚ. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ, σωστά. Να αποκτήσει το ηθικό πλεονέκτημα και μετά πάμε σε όποιο δικαστήριο θέλετε. Αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ. Σωστά, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Γιώργος Αντώσκηλε από Αθήνα. Γεια σου, καλησπέρα. Θέλω, Δημήτρη, λίγο να διαφωνήσω μαζί σου. Ναι. Στην αρχή για το θέμα της χθεσινής απώλειας, για το ότι ήταν καθαρά αγωνιστικό, εγώ πάω με τη μεριά του Σταύρου, ότι θέλουμε δεν θέλουμε, είναι σοκ αυτό που έχει πάθει η ομάδα. Και αυτό δεν είναι μόνο δικιά μας εικασία, είναι κάτι που έχει γίνει ιστορικά πολλές φορές στην Ελλάδα. Θα πω δύο παραδείγματα για να συνεχίσουμε. Πρώτα, ας πούμε, έπαθε το ίδιο πράγμα η ΑΕΚ το 2008, όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα και στην Έφεση βγαίνει το χάνει στα χαρτιά. Πάει να παίξει μετά η ομάδα με την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα στα play-off, τρώει 4 από τον Παναθηναϊκό, τρώει 4 από τον Άρη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αγωνιστικό το θέμα. Είχε καταρακωθεί ψυχολογικά. Ίδιο πράγμα έπαθε το ΠΑΟΚ αμέσως μετά το Σπάθα. Μια ομάδα που πήγαινε τρένο. Δεν φαινόταν ότι μπορεί να την κερδίσει κανένας. Γιατί θέλεις να πάθεις πάλι το ίδιο. Ορίστε. Γιατί θέλεις να πάθεις και πάλι το ίδιο. Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Προσπάθησε να μην το πάθεις. Είναι ανθρώπινο όταν μια ομάδα κάνει μια αγωνιστική υπέρβαση. Ορίστε. Δεν το δέχομαι. Κάνε τα πάντα να μην το πάθεις. Κάνεις τα πάντα να μην το πάθεις. Ο Πέλκα σου είπε όμως χθες ότι δεν είμαστε ρομπότ. Δηλαδή ο Βιερίνια χθες, ο άνθρωπος δεν έχει κάνει λάθος τακτικό μια ολόκληρη σεζόν. Στο πρώτο μήχρονο έχει παίξει 5 φορές λάθος χρόνο. Πάει να ανέβει όλη η ομάδα, ναι, και την κρεμάει και ξαφνικά πρέπει να γυρίσουν όλοι ξαφνικά πίσω. Τι έπαθε αυτός ο παίκτης? Δηλαδή έγινε κακός? Δηλαδή το μυαλό δεν είναι ρομπότ. Και το έχει δείξει η ιστορία. Και ο Παναθηναϊκός όταν είχε τον Περέιρα προπονητή με το Λέτο εκείνη την χρονιά που πήγαινε τρένο, πάλι μηδενίζεται στον τέρμινο Ολυμπιακό, μετά δεν πήρε, δεν σταύρωσε νίκη. Δεν μπορείς να είσαι ρομπότ όταν κάνεις μια αγωνιστική υπέρβαση και είσαι ένα βήμα πριν να πιεις νερό, να έρχεται ένας εξωαγωνιστικός βιασμός και αυτό να μην σε επηρεάσει. Δηλαδή να αποδεχθείς ότι θέλαν να σε σκίσουν και το κατάφεραν και εσύ να μην αντιδράσεις.
δεν είναι θέμα αποδοχής, είναι θέμα ανθρώπινο. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Εδώ πυρετό έχει και σου λέει ο παίκτης έχει πυρετό, δεν ξέρω αν θα παίξει. Και έχει 38,5 ας πούμε. Εδώ αυτό το πράγμα είναι η κόπη μιας χρονιάς. Δεν είναι αρχή της χρονιάς. Δεν λέω να το αποδεχτείς, εγώ λέω κάτι άλλο. Και ο Σταύρος του έπιασε πάρα πολύ ωραία στο άρθρο πριν το μάτς, που λέει παιδιά αφήστε τα 7 στα 7. Τον αγώνα στην Τρίπολη. Και μετά θα πάνε το δρόμο τους. Το θέμα ότι είχε χαλάσει το μυαλό της ομάδας φάνηκε ότι όλη η ομάδα μαζί και ο Λουτσέσκου βγήκε από τη γραμμή Λουτσέσκου. Ποια είναι η γραμμή Λουτσέσκου? Όλη μας η ζωή είναι το αγώνας Κυριακής, το επόμενο μάτς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον πλανήτη. Αυτή την εβδομάδα το χάσαμε όλο αυτό το πράγμα. Τρία πράγματα κυριαρχούσαν. Το δικαστήριο, το τρολάρισμα με τα ρολά χαρτιά ακόμα και λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα και το 7 στα 7. Όταν φεύγει από το μυαλό σου ότι ο επόμενος αγώνας είναι ο τελικός και πας το 7 στα 7 και αρχίζεις τα κομπιουτεράκια, τότε ο επόμενος αγώνας δεν είναι τελικός. Είναι απλά μια διαδικασία που πρέπει να την τελειώσω γρήγορα βιαστικά για να πάω στην επόμενη για να περιμένω το 6 στα 6. Να τελειώσει και η επόμενη να πάω στο 5 στα 5. Το πιθανότερο είναι το 0 στα 7, όχι το 7 στα 7. Όταν χαλαστείς το μυαλό σου. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, γιατί είναι άλλοι τρεις για να προλάβουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Από Πάτρα τηλεφωνώ, Γιάννης λέγομαι. Γεια σου. Θα πω επιτροχάδι κάποια πραγματάκια. Πρώτον, η ΠΑΕ δεν ήξερε ότι θα μας το κάνουν αυτό μέσα στην Τούμπα. Δεν το περίμενε μετά τα περσινά του ίμιτς. Δεν έπρεπε να έχει βάλει δίχτυα πίσω από τους πάγκους. Τι περίμενε δηλαδή, με ποιον άλλο τρόπο θα διακόπτει το παιχνίδι. Και αν δεν το πέταγε αυτός, θα πέταγε κάποιος άλλος κάτι, γιατί αυτοί θα είχαν έρθει να προκαλέσουν και να μην φάνε 4 γκολ. Ήταν ξεκάθαρο. Άρα δίχτυ όχι μόνο στους πάγκους, παντού. Στα πλάγια, στα κόρνερ, παντού. Παντού γύρω-γύρω έπρεπε να έχουν μπει δίχτυα. Τελείωσε. Ήταν ξεκάθαρο τι θα έρθουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο τύπος που το πέταξε, εσείς πιστεύετε ότι ήταν ασθημένος? Όχι. Ήταν παουτζής. Σε καμία περίπτωση. Το βίντεο που εμφάνισε όλος τυχαίως 4 παρα 10 ναι. Στην Αθήνα στο δικαστήριο Ολυμπιακός και το ήξερε μόνο Ολυμπιακός και δεν το είχε βγάλει ποτέ, δεν τους το έδωσαν αυτοί? Δεν ξέρω ποιος το έδωσε. Δεν δέχομαι ποτέ ότι όταν πετάς ανοιχτή κορδέλα έχει στόχο να χτυπήσεις άνθρωπο. Στο βίντεο άνθρωπε μου όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι το πετάει και πάει γυρίζει που το πετυχαίνει και στοχεύει κιόλας. Κάποιον ήθελε να πετύχει από όλους. Την ώρα που βγήκανε οι αξιωματούχοι του Ολυμπιακού το πέταξε. Όχι μαζί με τους υπόλοιπους. Ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί πήρε αναβολή αυτός ο κύριος στο δικαστήριο την Τετάρτη, στο αυτόφορο. Και βγήκε με την τσιγαρούκλα του άνετος και ωραίος μετά απ' έξω. Στο νοσοκομείο ήταν Τετάρτη. Αν ήταν παοκτής, ακούστε με λίγο, αν ήταν παοκτής αυτός ο άνθρωπος. Κάνεις λάθος. Θα αφωνόταν και θα το χρησιμοποιήσαμε υπέρ μας. Αυτό ναι. Το προσπερνάω και αυτό. Αυτό ναι. Αυτό το ισχύει. Το προσπερνάω και αυτό για να δείτε ότι είναι στημένος ο άνθρωπος. Δεν συμφωνούμε σε αυτό. Κάνεις λάθος. Ωραία, δεν ήταν στημένος. Ωραία. Αφορμή στον αυτοί το κάνανε. Δείχτηκε επόμενος. Πάμε παρακάτω. Στην εκδίκαση. Έχει φέρει, ακούστε να δείτε λίγο, είναι σημαντικό αυτό. Έχει φέρει ο Αρετόπουλος μία έκθεση την οποία την έχει γράψει ο δικηγόρος του Ολυμπιακού. Είναι προφανές, έτσι. Δεν τα γράφει στα διαιτητής, τα έχει γράψει ο δικηγόρος. Και έχει βρει κανονισμό από τους κανόνες αγώνων ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και της FIFA, όπου λέει ο διαιτητής όταν κάποιος πεταχτεί αντικείμενο και χτυπήσει μπορεί να διακόψει τον αγώνα ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, γράφει ο κανονισμός, στην έκθεση γράφει μπορεί να διακόψει τον αγώνα. Τη σοβαρότητα ποιος την καθορίζει? Το αφήνει φλού εκείνος ο κανονισμός, ναι. Γιατί ο κανονισμός έχει γραφτεί για χώρες πολιτισμένες, όχι για την Ουγκάντα που ζούμε και την Πανανία που καταλέγει όλα ο Μαρινάκης, έτσι. Επομένως από εκείνο το κομμάτι, από τη στιγμή που ακόμα και ο δικός μας ο γιατρός του αγώνα είπε ότι τραυματίστηκε ένα αυτή αμυχή στο χείλος, δεν μπορούμε να το πιάσουμε από πουθενά. Είναι καλυμμένη νομικά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εκεί που δεν είναι με τίποτα καλυμμένη νομικά η κυρία αυτή, και το είπε και ο δικηγόρος του Ολυμπιακού ότι έγινε παραδρομή δήθεν, ο ΚΑΠ λέει ξεκάθαρα, ο ΚΑΠ ο οποίος συμπληρώνεται με βάση το άρθρο 51 από τα ό,τι δεν υπάρχει γραμμένο στον ΚΑΠ, συμπληρώνεται από τους κανονισμούς της UEFA και της FIFA, λέει ξεκάθαρα 75 λεπτά πριν παραδίδουν τις λίστες οι ομάδες με τους αξιωματούχους. Ναι. Ναι, ναι. Και μετά τι λέει αμέσως, σε αυτές τις λίστες ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται. Δεν πάει να τα έκανε ο Αρετόπουλος επειδή είδε το λάθος. Ο Αρετόπουλος το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να πει φέρτε μου το δελτίο του Κόντι να το ελέγξω. Δεν είχε κανένα δικαίωμα ούτε ο Αρετόπουλος, σωστά, ούτε ο Θεός ο ίδιος να αλλάξει τη λίστα άπαξ τη δώσανε που είχε γραμμένη. Ούτε να του αρνηθεί το δικαίωμα της εισόδου. Δεν είναι δουλειά του αυτή. Μπορούσε να μπει, έστω και αν δεν ήταν δηλωμένος. Ναι, όπως κάποτε μπήκε ο Λιάσος Λουκά. Όχι, σου λέω ότι είχε δικαίωμα ή δεν είχε ο Αρετόπουλος ως γερητής. Ο διαιτητής
Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Από όλους τους αξιωματούχους του αγώνα έτυχε να χτυπήσει ο προπονητής, ναι, ο οποίος ήταν αδήλωτος. Άρα τυπικά, τυπικά, δηλαδή πάμε σε οποιοδήποτε δικαστήριο, μας πούνε κακώς τον είχες βάλει μέσα, κακοδικία, κακώς ναι, χτύπησε, χτύπησε. Δεν έπρεπε να είναι μέσα, τέλος. Σωστό είναι. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν έχουμε, έχουμε άλλους τρεις. Sorry. Sorry, τα πούμε και αύριο. Καλησπέρα. Έλα, σ' ακούμε. Ναι. Δεν ακούει. Καλησπέρα. Είναι ψαγμένος, είναι μια χαρά. Δηλαδή, τα είπε μια χαρά. Σε εμάς μιλάς τώρα, Με κάλυψε, ναι. Ωραία, καλησπέρα. Ωραία, ωραία. Ο προηγούμενος φίλος, ναι, με κάλυψε πλήρως. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα, πραγματικά. Okay. Είπε την αλήθεια. Με μια κουβέντα, με αυτά που είπε. Τώρα θέλω να πω εγώ κάτι στο Σταύρο. Ναι. Μ' ακούς, Δημήτρη? Σ' ακούω, ναι. Ο Σταύρος, όταν έπαιζαμε στη Λαμία, τι έλεγε? Σουτ, λέει, η μπάλα στην άμφισσα. Εγώ τον παρακολουθώ και από το Αγρίνιο ακόμα και του το έχω πει κατηδίαν. Όταν παίζουμε σε κάποιες τέτοιες, σε κάποια τέτοια χωριά, ξέρει και τα δίπλα τα χωριά που πάει η μπάλα. Από γεωγραφία έχει καλό βαθμό, ναι. Ναι. Λοιπόν, η μπάλα λέει στην άμφισσα. Θα του κάνω μια τρίπλα όμως εγώ και ένα συνειρμό τώρα. Ναι. Του Σταύρου και θα του πω ότι στην άμφισσα ήταν τα μεταλλεία του Ποδοσάκη. Ο Ποδοσάκης, φίλε μου, για να ξέρεις την ιστορία, Δημήτρη, Ποδοσάκη, ο Σταύρος την ξέρει, ήταν από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Ελλάδος. Δεν υπάρχει σήμερα, φίλε, πουθενά, επειδή βοηθούσε την Ελλάδα. Έτσι θέλουν να φάνε και το Σαββίδι. Ξέρεις για ποιο λόγο θέλουν να το φάνε? Και όλα είναι κατά, όλοι κατά του Σαββίδι. Γιατί ο άνθρωπος φέρνει λεφτά στην Ελλάδα. Αν τα έπαιρνε και τα πήγαινε στην Ελβετία, ούτε το ρολό θα πείραζε του Γκαρσία, ούτε τίποτα δεν θα πείραζε. Να είσαι καλά, φίλε. Επειδή φέρνει λίγα λεφτά στην Ελλάδα, γι' αυτό είναι κακός. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε τελευταίος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ. Πέντε πραγματάκια θα πω εγώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα, από την ώρα που ξεκίνησε η ομάδα από το καλοκαίρι μέχρι τώρα έχει, εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου, είμαι υπερευχαριστημένος. Και δεν είναι η Τρίπολη που θα με εμποδίσει να πάρω το πρωτάθλημα, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Η ψυχολογία δεν είναι μια χαρά επάνω, δεν πιστεύω σε τίποτα άλλο. Όσο και να μας πολεμάνε, όταν έχεις ομάδα και όταν αντιμετωπίζεις τα πάντα, σαν ομάδα, τίποτα άλλο, ούτε οι διαιτητές δεν μπορεί να κυρώσουν το γκολ όταν το γκολ είναι καθαρό, ούτε τίποτα. Τι έγινε? Έλα. Χάθηκες. Βγάλε το hands free, τι έχεις κάνει? Έλα. Όχι, δεν σε ακούμε. Κάτι είπα τη γραμμή. Sorry. Λοιπόν, είναι μας ακριβώς στις 2. Κλείνουμε. Αν χρειαστεί, θα πούμε και αύριο. Ένας φίλος γράφει: η καλύτερη απάντηση είναι στο μπάσκετ αύριο να έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλος φίλος γράφει ότι το καλύτερο χαρτί για την υπόθεση ήταν η αθώωση του οπαδού. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει απαγόρευση της UEFA για να χρησιμοποιείτε δίχτυ οπουδήποτε αλλού εκτός των πετάλων, αναφέρει ένας φίλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Πολλά μηνύματα, πολλές γραμμές. Κλείνουμε τη δεύτερη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Για ανακαινήσεις, anadomo.pavlanakinis.gr 2311-5008. Χέρ, Σάλων Γιώργος Μάσκας, στο κέντρο της πόλης Γεωργίου Σταύρου 5, 282-700. Με τον Γιώργο Μάσκα για τις κωμώσεις. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Για να αλλάξετε μπαταρία στο αυτοκίνητο, 2310-545-999. Και η Virt, βεβαίως, η οποία ανοίγει το κατάστημα, το τεράστιο κατάστημα εδώ στην Μοναστηρίου, 291, για όλα τα υλικά τα οποία χρειάζεστε, για όλα τα εργαλεία, για συστήματα αποθήκευσης, για χημικά, τεχνικά προϊόντα Μοναστηρίου, 291 από σήμερα με μεγάλες εκτόσεις. Συνέχεια με φουλ επίθεση εδώ στον Λίμπερο με Κώστα Βασιλόπουλο για την επόμενη ώρα.